Όπως είσαι, ζούμε. Πάμε παρακάτω τώρα. Ναι, ζούμε, παιδιά. Ζούμε και κάναμε τα απολύτως απαραίτητα της εποχής, τα θεσμικά, δηλαδή τα βασικά, πριν μπούμε στο στούντιο. Ξέρετε, ούτως ή άλλως, τα στούντιο είναι από τα πιο βρώμικα μέρη που μπορεί να συναντήσει τα ραδιοφωνικά στούντιο. Δηλαδή τα ακουστικά, καταλαβαίνετε, πηγαίνουν από αυτιά σε αυτιά, εκτός από αυτούς που έχουν δικά τους ακουστικά, αλλά ακόμη και αν έχεις δικά σου ακουστικά, υπάρχει το ποντίκι, η θέση, ξέρω εγώ, το τραπέζι, τα χερούλια από τις καρέκλες, τα μικρόφωνα και όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα, όπως έλεγε παλιά, πιάσε κύριε Στέφανε, και από αυτό πιάσε και από εκείνο, κουλή, πιάσε μου και ένα ακόμα αντισηπτικό μαντιλάκι που τα δίνει η εταιρεία να καθαρίσουμε και το τραπέζι. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, όχι παιδιά, τα μουσικά ραδιόφωνα, τα αθηναϊκά από Δευτέρα, δεν θα έχουν playlist. Καλά, playlist έχουν ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως. Με εξαίρεση των best από τα γνωστά και ελάχιστα, αλλά playlist παίζουν. Ούτως ή άλλως. Μόνο best και κάποιοι ημερακλείδες ακόμα παίζουν τραγούδια δικά τους. Το θέμα είναι αυτό, ότι βρισκόμαστε σε μια φανταστική, δυστοπική, black mirrorική φάση, κατά την οποία από αύριο ουσιαστικά το αθλητικό ραδιόφωνο και για 2 εβδομάδες τουλάχιστον μένει χωρίς αντικείμενο. Μένει χωρίς αντικείμενο. Μα έτσι είναι, αφού έχουν κλείσει όλα. Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν. Ναι, καλά, ξαναγυρίζουν οι αναμνήσεις, εντάξει. Πόσες αναμνήσεις να ξαναγυρίσουν, ρε, άμα έχεις μηδενική επικαιρότητα, τι κάνουμε τώρα, μιλάμε πάλι για το μπροστά ο Δελάς, δηλαδή. Έλα τώρα, εντάξει. Το ραδιόφωνο θα βρει τρόπους να το καλύψει αυτό το πράγμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μένει χωρίς αντικείμενο. Τη στιγμή δηλαδή που τα ενημερωτικά ραδιόφωνα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, όπως και όλα τα ΜΜΕ γενικώς, το αθλητικό ραδιόφωνο βρίσκεται στην πρωτοφανή κατάσταση να βρίσκεται χωρίς αντικείμενο. Οπότε, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εποχή που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, των αμήχανων εκπομπών. Αυτό θα γίνει. Δεν είναι αμήχανες, έχουν ένα πρόσχημα. Μηχανές δεν έχουν μια φορά, Βασίλη. Α, καλό! Κατάλαβες τι. Γιατί δεν είναι αμήχανες, για πες. Θα συζητάμε για άλλα πράγματα. Γιατί έχουν μια κάποια μηχανική συνάφεια. Να γι' αυτό κυρίες και κύριοι, φέρουμε τον Βασίλη Τσακύρογλου εδώ. Μπα, μην έχει Φόρμουλα 1. Λοιπόν, αλλά για αυτά σας μιλήσω. Λοιπόν, μα δεν έχει τίποτα. Δεν είναι ότι δεν έχει Φόρμουλα 1. Ναι, δεν έχει τίποτα. Ακόμα και το Netflix να δεις αυτή τη σαχλαμάρα, ας πούμε. Το Drive to Survive. Το Drive to Survive. Ναι. Δηλαδή. Εντάξει, είναι μεγάλη σαχλαμάρα. Ο κορονοϊός, ας πούμε, είναι να χαζεύεις την εικόνα του κορονοϊού. Είναι μεγάλη σαχλαμάρα. Πρέπει να σου πω ότι μαζοχίζομαι και βλέπω και δεύτερη σεζόν. Μαζοχίζομαι πολύ, αλλά είναι πραγματικά είναι μεγάλη σαχλαμάρα, ρε παιδί μου. Αλήθεια τώρα. Είναι σαν προσχέδιο ενός ντοκιμαντέρ που θα γυριστεί, δηλαδή να πετάξουμε τα σκουπίδια, μόνο που δεν υπάρχει μεδούλη για να κρατήσεις. Ναι. Οπότε παίζουν τα σκουπίδια για ένα ντοκιμαντέρ που θα γυριστεί και θα είναι καλό κάποια στιγμή για τη Φόρμουλα 1. Δηλαδή πραγματικά αν κάποιο επεισόδιο επόμενο, ας πούμε, σε κάποιο επόμενο επεισόδιο απλώς δω, ξέρω εγώ, τους έρωτες του Κάρλος Σάινθ και τίποτα άλλο, και τον Κάρλος Σάινθ να παίζει, ξέρω εγώ, του senior ή του junior, του junior. Μάλιστα. Και να παίζει, ξέρω εγώ, ping pong στο σπίτι του και τίποτα άλλο, θα είναι ένα επεισόδιο Drive to Survive. Δεν θα διαφέρει δηλαδή και ιδιαίτερα, ας πούμε. Και το πόσο αθληταράς είναι ο Τότο Βολφ και πόσο, ας πούμε, μπορεί να βρίζει και να σπάει τους κανόνες να ασχολεί τώρα το αθλητικό ραδιόφωνο με e-sports. Όχι. Καλά, εμείς εδώ, παιδιά, όχι τις Παρασκευές δεν συζητάμε για αθλητικά. Εμείς εδώ πέρα, όπως ξέρετε, στο Fight Club γενικώς δεν συζητάμε για αθλητικά. Οπότε εντάξει, καλύτερα. Είμαστε το θέμα ότι εκλείπουν και τα υπόλοιπα νέα. Γιατί τι τώρα να αρχίσεις να λες παραπέρα, ξέρω εγώ, για Βυζιά και αυτό και από εκεί. Κάπου πάλι θα γυρίζεις στον κορονοϊό πια τώρα, αφού το έχουμε, παιδιά, στην καθημερινότητα. Ή όπως κάποιος λέει, γιατί μπάλα από Ινδονησία, Μαλαισία πλέον να μάθουμε ωραία εξωτικά πράγματα, να κάνουμε γεωγραφία. Ναι. Έτσι, αθλητικογεωγραφία, ναι, εκεί ναι. Στο στοίχημα είναι αυτά. Τι να σου πω, ρε Βασίλη. Είναι διάφορα πράγματα στο στοίχημα. Εάν χρειαστεί, Βασίλη, πιστεύω θα τα δούμε και αυτά. Μέχρι στιγμής έχουμε φτάσει εγώ, μέχρι Παραγουάη και τέτοια έχουμε. Πρώτη εθνική ή β' Παραγουάη. Τι σημασία έχει, Βασίλη. Δηλαδή, άμα σου πω τώρα εγώ μια ομάδα Παραγουάη, θα ξέρει αν είναι πρώτη ή β' εθνική ή κάποιο που θα παίξει. Που θα δει το Sol de America εναντίον 12 Οκτώβρη Ντεϊτάγουα
Τι λες? Θα τον απασχολήσει αν είναι πρώτη, δεύτερη κατηγορία ή θα βασίσει το ποντάρισμά του στο γεγονός ότι η Solde America, ξέρω, έχει κερδίσει τα τρία τελευταία της παιχνίδια, ας πούμε, ή όχι. Το αποκλείεις να υπάρχουν fans της Solde America και της Δεν αποκλείω τίποτα. Τάγκα, όπως την είπες, τη 12 Οκτώβρη. Δεν αποκλείω τίποτα πια. Δεν αποκλείω τίποτα. Τι έκανε ο Βέργης το πρωί, Τζερόνιμο Γκρούβι έκανε. Ο Βέργης από τηλέφωνο. Η Δονή. Τι εννοείς? Τι εννοείς, τι θα γίνει, θα βγει ο Βέργης από τηλέφωνο? Η Δονή θα γίνει. Θα καταπιέζει. Επειδή δεν θα μπορεί να διακόψει, εννοείς. Επειδή θα το διακόπτουν. Θα βρει τον τρόπο, μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Θα βρει τον τρόπο. Θα βρει τον τρόπο. Επειδή ο Βαϊμάκης δεν είναι εδώ γιατί δεν είναι τις Παρασκευές. Ωστόσο, σε δύο Παρασκευές από τώρα θα είναι. Ξέρετε, για να σας μεταφέρουμε τα νέα, για να ξέρετε τι γίνεται, αυτή εδώ που ακούτε είναι για τις επόμενες τουλάχιστον δύο εβδομάδες, αρχομένης από αύριο, για τις επόμενες 16 μέρες, για να είμαστε λοιπόν ακριβείς, αρχομένης από αύριο, είναι η προτελευταία εκπομπή που ακούτε με δίδυμο στον αέρα, με δίδυμο στο στούντιο δηλαδή. Η τελευταία εκπομπή θα είναι η επόμενη, η οποία μάλιστα για τη δική σας πληρέστερη ενημέρωση δεν θα έχει απλώς, θα έχει τρεις στο στούντιο για να πάρετε, να χορτάσετε μια τελευταία μεγάλη δόση με τρίο Μπελκάντο. Μπίτρες λίπ δεν είναι, τρεις είναι. Με δεσίλα Αντίπα Κέτσε θα είναι εκεί τρεις. Και μετά τέλος, παιδιά. Ένας εδώ για τις επόμενες 16 μέρες τουλάχιστον. Ένας στο στούντιο και ένας στο τηλέφωνο. Σπάνε όλα τα δίδυμα. Ένας στο στούντιο, ένας από τηλέφωνο, ένας ηχολήπτης και that's it. Τι έκανε? Ένας φίλος αναφέρεται σε μένα, το οποίο με τιμά. Ναι. Αναφέρει το ιδιαίτερα κολακευτικό. Ναι, ναι. Είναι άτονες όλες οι λέξεις, οπότε... Από άτονο και το μήνυμα θα λέγαμε. Άτονο και το επώνυμό μου. Ναι. Και λέει, τι τον θέλει σήμερα τον Τζακίρογλου μωρέ. Το μωρέ είναι ωραίο γιατί είναι, ναι, είναι λίγο ελληνική ταινία. Ναι. Και ακούω την τρυφερή φωνή του κυρίου Τσακίρη, τουλάχιστον ο άλλος πέτυχε το επώνυμό μου. Εδώ ο άλλος φίλος δεν το πέτυχε, αλλά τουλάχιστον έβαλε ένα τόνο. Τσακίρη. Α, είναι άλλος Τσακίρης, δεν είμαι εγώ. Ναι, εσύ δεν είσαι Τσακίρης ούτως ή άλλως. Είμαι Τσακίρ Ογλού. Ναι. Εσύ είσαι Ογλού. Σωστά. Καλά τα λες. Ζητώ συγγνώμη από τον σχεδόν συνεπώνυμό μου. Ναι. Είναι αυτή η εγωπάθεια που με κατακρίνει. Συμβαίνουν αυτά. Ότι αναφέρεται σε μένα. Παρντών. Παιδιά, είναι ο Βασίλης Τσακίρογλου, είναι εδώ. Ο Βασίλης Τσακίρογλου πέρασε, θα λέγαμε, μια φάση συναισθηματικής αστάθειας με το ραδιόφωνο, με τις ραδιοφωνικές προσκλήσεις την περασμένη εβδομάδα. Καθώς είχε προσκληθεί σε πρώτη φάση και πει ότι θα δώσει το παρόν. Μετά μπαίνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού ξαφνικά Παρασκευή. Του λέω, Βασίλη, ατυχήσαμε, τι να κάνουμε για Φόρμουλα 1. Μετά όμως φεύγει το παιχνίδι του Ολυμπιακού την Παρασκευή, ενώ η Φόρμουλα 1 παίζει ακόμα. Του λέω, Βασίλη, θα έρθεις. Μετά φεύγει η Μακλάρεν, του λέω, Βασίλη, θα δούμε. Μετά έρχεται η Παρασκευή το πρωί, το ακυρώνει και το. Καταλάβετε τι γίνεται. Και του λέω, Βασίλη, δεν πειράζει. Έλα. Έλα, θα συζητήσουμε το δεκαήμερο του Βοκάκιου. Έλα, δηλαδή, θα πούμε κάτι άλλο. Το οποίο ήταν μια φανταστική αναφορά, πρέπει να σου πω. Είδα. Έτσι. Ωραίος, συμπαθής, λυρικός παραλληλισμός κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Thrill me. Ναι, όπου το στέλνει ένας φίλος, υπάρχει ένα άρθρο το οποίο δεν το θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, όπου λέει χοντρικά ότι όπως το δεκαήμερο του Βοκάκιου ξαφνικά ενσκύπτει η Πανόλη στη Φλωρεντία. Ο μαύρος θάνατος, είμαι άρεσε, ναι, μαύρος θάνατος. Λοιπόν, και τι γίνεται, προσπαθούν εκεί όσοι Φλωρεντίνοι είχαν σπίτια στην εξοχή, προσπαθούν να αποσυρθούν σιγά σιγά προς την εξοχή, να φύγουν δηλαδή από την πόλη, πιστεύω ότι θα σωθούν. Οπότε πηγαίνουν και αυτοπεριορίζονται στα σπίτια τους στην εξοχή, στα οποία σπίτια τους μένουν σε καραντίνα, είναι μέσα. Και για να μπορέσουν να διατηρήσουν το ηθικό τους ψηλά, λένε μεταξύ τους μέσα στη μέρα εύθυμες ιστορίες και τραγουδούν εύθυμα τραγούδια για να μην πέσει το ηθικό. Και έλεγε ο συγγραφέας του άρθρου, που συγγνώμη που δεν το έχω πρόχειρο, θα το βρω στην πορεία, ότι μπορούμε να παραδειγματιστούμε, ναι,
Υπάρχουν τα γαμοτράγωδα. Και εμείς βεβαίως. Αλέως ως Μουνάτα είναι γνωστά. Σωστά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αλήθεια το λέω. Το λέω με πάσα σοβαρότητα. Προφανώς. Προφανώς υπάρχουν και συντίδωνα Σαμίου. Μπορείς να τα βρεις και μπορείς να βρεις. Και έχουν πολύ μεγάλο ανθρωπολογικό και λογοτεχνικό ενδιαφέρον. Ναι. Εντάξει, και μουσικά βέβαια. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και επειδή έχουν πάρει ήδη το κολλάι Ιταλοί στην Νάπολη, όπως τα είδατε από τα σχετικά βίντεο, και βγαίνουν στα μπαλκόνια και τραγουδάνω ένα στον άλλον και αυτά, εμείς εδώ, παρότι είναι η αλήθεια ότι το πιο πιθανό είναι αν βγουν, ας πούμε, δύο στα μπαλκόνια, είναι να λέει ο ένας ο άλλος στα τέτοια μας το γράφουμε τον κορονοϊό, το πιθανότερο. Έτσι. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι είναι το πιθανότερο. Δηλαδή, παρόλα αυτά, επειδή ευτυχώς υπάρχει αρκετός κόσμος. Νομίζω ότι αν έχω πιάσει καλά το χουλιγκάνικο πνεύμα, είναι ότι θα το συνέδεαν οπαδικά. Ναι. Δηλαδή, θα λέγανε ναι, κάτι, είτε με το θρύλο είτε με το βάζελο και τον κορονοϊό. Μαζί, ναι, θα δυσκολευτούμε λίγο στη ρήμα εδώ, ναι, πέρα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να υπάρχει ερέθισμα για εφευρετικότητα. Σωστό. Και δημιουργικότητα. Σωστό, θρυλολές αγαπώ. Και τον. Να τον κορονοϊό. Και τον κορονοϊό. Ναι, εντάξει, θα το βρούμε. Αν κάτσουν κάτω τα. Το οποίο θα ήταν αντίστοιχα δύσκολο, αν μιλήσουμε για τα δικά μας, να πεις για τη Racing Point, ας πούμε, και τον κορονοϊό. Είναι δύσκολο να κάνεις ρήμα. Δεν βγαίνει. Αλήθεια. Πρέπει να είσαι. Αλήθεια. Ναι, το δεκαήμερο του Βοκάκιου, παιδιά. Ναι, Βλάντ, αυτό είπαμε. Αυτό ακριβώς είπαμε. Ήταν και μια. Πριν από λίγα χρόνια ήταν μια πολύ ωραία παράσταση του Εθνικού. Ναι. Με το Θείασο και του Καραθάνου. Είχαν επιλέξει κάποιες πολύ ωραίες ιστορίες. Ήταν αξιομνημόνευτη παράσταση, αλλά βέβαια ως θέατρο το λέω και όποιος το έχει δει το είδε. Ιδάλλως ναι, δεν. Το βάρνες, Βασίλη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε για την κοινή μας εμπειρία τη θεατρική κάποια στιγμή. Ίσως να τη γράψουμε. Εντάξει, θα μπορούσαμε. Αφού το είπες τώρα είναι η ώρα. Δηλαδή, αν δεν την πεις τώρα, δεν θα την πούμε ποτέ. Είναι η αλήθεια. Τώρα που έφερες μόνος την κουβέντα σε ένα θέατρο. Ήταν η περίπτωση που έβρεχε από παντού αποχρέμψεις, να το πω έτσι. Ναι. Λέγανε ό,τι και να έκανες, απλά δεν δούλευε. Ναι. Ήταν αυτή η καταραμένη μέρα εκείνου του Ιουνίου του 2018, ήταν η 7. 7 πρέπει να είναι. 7 μάλλον, ναι. 7, ναι. Ναι. Πάντως τα αγκάθια του Αχίνους πρέπει να μείνανε με πολλά χρόνια μετά. Ναι. Τέλος πάντων, είχα μια ημερήσια. Έτσι, ξαφνική και ωραία, έτσι ξεκινάω. Αυτά που λες, ξαφνικά τι ωραίο μου έτυχε. Με πήρε ο Βασίλης και μου λέει: έχω εισιτήρια, πάμε μικρή επίδαυρο. Και εγώ του είπα ναι, γιατί έτυχε και μπορούσα και το έκανα. Και λες: μια φανταστική ιστορία. Θα σου πω λοιπόν τι έγινε. Πήγαμε. Lads Night ήταν, η Lads Expedition. Έτσι, λοιπόν, πήγαμε στη μικρή, μάλλον πριν τη μικρή επίδαυρο πήγαμε. Γιατί πρωί πήγαμε, τι είμαστε, είπα τελευταίοι να πάμε τώρα όχι, στο παραπέντε, στο θέατρο. Όχι, πήγαμε το πρωί να κάνουμε και το μπάνιο μας. Έτσι λοιπόν. Και πήγαμε και κάναμε το μπάνιο μας ανάμεσα σε κάτι λίμματα αυτά. Που δεν θυμάμαι καν που ήταν. Ούτε εγώ. Βοθρολίμματα. Πάντως ήταν επειδή δεν είχε δωμάτιο ναι, στην αρχαία επίδαυρο που ναι, συνήθως. Επειδή είναι δίπλα δηλαδή, κάπως κειμένης. Ιδάλλω στο άλλο, όπως το λένε, το χωριό. Στο, ναι. Το οποίο δεν μ' αρέσει και μένω συνήθως. Όταν μένω στην αρχαία επίδαυρο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχε δωμάτιο εκεί πέρα. Και πήγαμε κάπου 60 χιλιόμετρα μακριά. Σε ένα παραθαλάσσιο μέρος. Σωστό. Ένα δράμα. Το οποίο τέλος πάντων ήταν η παραλία του εκείνη τη μέρα. Ναι. Λόγω μόλυνσης, μετακίνησης των λιμάτων. Είχε άπνοια. Και ήταν τίγκα στα βοθρολίματα, στους Αχινούς. Ναι. Αλλά εντάξει, ήρθαμε, δεν θα βουτήξουμε. Εννοείται. Οπότε κανονικά. Μας είπε όμως και ο ντόπιος σερβιτόρος ότι μέσα είναι καθαρά. Ναι, σωστό. Σωστό, γιατί το ρωτήσαμε. Λέμε, εσύ τα βλέπουμε εδώ. Όχι, λέει, μέσα είναι καθαρά. Λέμε και εμείς ήρθαμε, θα βουτήξουμε. Κύριε, κανονικά, ομπρέλα, καφέδες, όλα κομπλέ. Λοιπόν, εντάξει, μπήκαμε μέσα, κολυμπήσαμε στα βοθρολίματα. Εντάξει, κοντά στα βοθρολίματα, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Μιλόν πάτησε ένα αχινό φανταστικό. Full blast όμως, ήταν του δώσει και κατάλαβε. Ναι. Το συνέθλιψες. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί ξεκινάει το δράμα.
Όπου αρχίζουμε και ψάχνουμε τώρα, τρέχουμε, βρούμε φαρμακεία, αυτά. Πρώτα ξεκινήσαμε με γιατροσόφια επί τόπου. Σωστά. με διάφορες βελόνες. Ναι. Κάναμε βελονισμό αυτό το σχέδιο για να βγουν οι βελόνες του Αχινού. Φυσικά αποτύχαμε παταγωδώς. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και γύρισαμε προς τα πίσω, προς Κόρινθο. Μπας και βρούμε κανένα κέντρο υγείας, κανένα φαρμακείο, κανένα τέτοιο. Βρήκαμε ένα φαρμακείο, μας έδωσε μια κρέμα. Πόνος, αυτά. Εντάξει, γιατί η κρέμα, εντάξει, τη βάζεις και περιμένεις. Ναι, ναι. Περιμένεις και περίμενα. Να φουσκώσει η μαγιά. Που ακόμα δεν πρέπει να έχουν βγει. Ναι, το τελευταίο αγκάθι πρέπει να το έβγαλα πριν από μερικούς μήνες. Που κι εγώ δεν είχα τη δική σου φρίκη. Εντάξει, τρομερό. Λοιπόν, και μετά, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πολυλογούμε για να πούμε όλη τη μέρα, γιατί ήταν όλη μέρα δράμα. Φτάνουμε και στο θέατρο για να δούμε την παράσταση. Που ήταν η παράσταση. Ας το καλύτερα. Που ήταν ένα δράμα. Αρχαίο και σύγχρονο μαζί. Θυμάμαι να σου έχω πει ότι εάν στη θέση σου υπήρχε κοπέλα, τώρα θα ήμασταν πίσω στο σπίτι μας και θα βλέπαμε αεροπορικά ατυχήματα και δεν θα μιλάγαμε. Ναι. Με τα μισά από όσα είχαν συμβεί. Σωστό. Αλλά επειδή εμείς είμαστε άντρες και οι φιλίες δεν σπάνε για έναν αχινό, έτσι, μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Τέλους. Υπήρχε τίποτα καλό εκτός. Νομίζω είχε καλό φαγητό μετά. Το έχω διαγράψει από τη μνήμη μου, Βασίλη. Τέλος πάντων. Λέει, ναι, αν ρε φας βάφλα στο στόρκ πριν από θέαμα στην Επίδαυρο και αν δεν φας μετά δείπνο στα κλίματα, τρεις τελίτσες, πιο μπάνιο. Να. Εντάξει. Εντάξει, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν αυτά. Τώρα έτυχε να το... έτυχε ούτως ή άλλως να το... Ναι. Να το αναφέρουμε. Σε κάθε περίπτωση, το δεκαήμερο του Βοκάκη ήταν μια ωραία παράσταση. Ναι. Και δεν χρειάζεται να πατήσεις τα χινούς ή τίποτα, ούτε καν να κάνεις μπάνιο. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα πάει έτσι βέβαια η δουλειά. Τώρα με τις καφετέριες, τώρα θα έχουμε ένα θέμα εμείς. Πολύ καλά βέβαια. Το θέμα συνεχίζεται κανονικά λειτουργία των τραπεζών. Αυτό είναι το σημαντικό. Ορίστε. Συνεχίζεται κανονικά λειτουργία των τραπεζών. Εντάξει. Αυτό είναι το σημαντικό. Παιδιά, επειδή στην και ανησυχείτε και πολύ καλά κάνετε. Βλέπετε πόσο κόσμο τώρα θα χάσει τη δουλειά του που δουλεύανε στην εστίαση γενικώ. Παιδιά, αυτή η ιστορία θα αφήσει μια τεράστια τρύπα πίσω της, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, ακόμα και αν, μετά, ακόμα δηλαδή και αν επιβεβαιωθεί το πιο αισιόδοξο σενάριο, που ξέρετε πόσες φορές επιβεβαιώνεται το πιο αισιόδοξο σενάριο, έτσι. Λοιπόν, εάν ας πούμε κοντά στο Πάσχα έχουμε καταφέρει να αμβλύνουμε την καμπύλη και να είμαστε από τις χώρες παραδείγματα που θα έχουμε καταφέρει να επιστρέψουμε στα κανονικά μας συντομότερα το αναμενόμενο, ακόμα και έτσι θα έχει μια τεράστια τρύπα σε διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι αυτά αφήνουν ουρές πίσω τους. Δηλαδή, τηρουμένων των αναλογιών, ας πούμε ότι έχει παρουσιάσει κάποιες ομοιότητες αυτό που ζούμε με το 15. Αλλιώς. Λοιπόν, τηρουμένο των αναλογιών. Να. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί αυτό που ζούμε να είναι το 200% και τότε να ήταν το 0,5. Δεν έχει σημασία. Να. Υπάρχουν κάποιοι παραλληλισμοί. Δηλαδή θεωρώ ότι ο κορονοϊός θα μας αφήσει, ας πούμε, μια καχυποψία για το αν ο άλλος έχει πλύνει τα χέρια του. Και χρόνια μετά. Ναι. Θα μας αφήσει, το οποίο μπορεί να είναι και θετικό, μια συνήθεια απομόνωσης και τηλεδιάσκεψης και τηλεεργασίας. Θα προλάβει να αναπτυχθεί η κουλτούρα, λες? Ελπίζω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί... Μόνο αν διαρκέσει πολύ. Ναι, θεωρώ ότι είναι λίγο πολύ φθορά αυτό το πήγαινε έλα τώρα σε δουλειές που μπορεί να γίνουν και εξ αποστάσεως. Δηλαδή δικές μας οι δημοσιογράφικες. Καλά, ίσως όχι ακριβώς το ραδιόφωνο, αλλά ναι. Το να γράφεις και... Να τροφοδοτείς ένα site, μια εφημερίδα ή κάτι. Ναι, καλά. Εντάξει, γίνεται. Γίνεται. Δεν χρειάζεται δηλαδή αυτός ο συγχρονισμός. Γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα αφήσει ουρές. Και μια εξαιρετική ευκαιρία ακόμη για μειώσεις μισθών, έτσι. Ναι. Εννοείται. Και ευέλικτη εργασία. Σου λέει. Ευέλικτη εργασία. Θέλω πραγματικά
μια φορά να συναντήσω ένα από αυτούς τους θεούς που επινοούν αυτούς τους όρους. Γιατί θέλει μυαλό για να φτάσεις εκεί. Ξέρεις τι, αυτά που το σκεφτόμουν δηλαδή με τα κλισέ, ακόμα και τα αθλητικά, γιατί όλοι οι χώροι, όλες οι υποκουλτούρες έχουν τα δικά τους κλισέ. Τα οποία γίνονται τσίχλα και τα συχαίνεσαι, δηλαδή λες ευχάριστος πονοκέφαλος για τον προπονητή Μαρτίνεθ, ξέρω εγώ, η πληθώρα παικτών. Ναι, αλλά αυτός που το σκέφτηκε πρώτος, φωτογράφησε με έναν τρόπο μοναδικό την πραγματικότητα και ήταν πάρα πολύ επιτυχημένος την πρώτη φορά που το είπε. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό έπιασε και ακριβώς γι' αυτό το συχαίνεσαι πια. Γιατί δεν μπορείς να αποφύγεις, δηλαδή σε εγκλωβίζει ένα κλισέ. Γιατί αποτυπώνει με τόση ακρίβεια και ξέρεις, ενάργεια την πραγματικότητα που σε φυλακίζει, στην κλεισαδούρα. Αλλά η αρχή του είναι ευφυής. Ναι. Αλήθεια. Όχι αλήθεια. Το όντι. Ναι, το όντι, πραγματικά. Πραγματικά, είναι ευφύς. Τέλος πάντων, μακάρι να γίνει αυτό που λες και μακάρι να το συζητάμε μετά από λίγο καιρό. Έτσι μου έλεγε σήμερα ένας φίλος, σκεφτότανε και έλεγε ότι σε 2-3 μήνες που θα έχει τελειώσει αυτό, θα έχει τελειώσει το μεγάλο κύμα και θα πηγαίνουμε και προς το εμβόλιο και τα λοιπά, οπότε θα υπάρχει ύφεση στην όλη φάση. Όταν μαζευτούν όλα τα μεγάλα κεφάλια παγκοσμίως για να φτιάξουμε φυσικά τη μίνι σειρά πια για τον κορονοϊό, γιατί αυτό θα γίνει αμέσως. Λοιπόν, όταν αυτή θα φτάσει, θα ολοκληρωθεί, θα γυριστεί και θα προβληθεί σε παγκόσμιο δίκτυο και πάλι ενδιαφέρον δεν θα έχουν οι μεγάλες στατιστικές αλλά οι μικρές προσωπικές ιστορίες εκείνης της εποχής, αυτές οι μικρές ιστοριούλες από τις καραντίνες, έτσι, τους αυτοπεριορισμούς στα μικρά χωριά, οι συγκινητικές δηλώσεις πατεράδων που άντεξαν ξέρω εγώ με 4 παιδιά στο σπίτι επί ένα μήνα και διάφορα, και διάφορα τέτοια πράγματα. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, είναι αλήθεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σταματάμε προς το μάθος. Θα πούμε και δύο κουβέντες για φόρμουλα. Εντάξει, μια που ήρθε ο Βασίλης, θα πούμε και δύο κουβέντες. Σε κάποια φάση θα γίνει και η φόρμουλα. Θα τα πούμε και αυτά. Μην ανησυχείτε. Προς το παρόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Όλη την ομάδα εδώ στις μουσικές επιλογές. Με ομαδική δουλειά σήμερα. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Οι τρόποι για να έρθουν να φτάσουν τα μήνυματά σας ως εμάς είναι οι εξής. Από το κινητό σας τηλέφωνο γράφετε Super, αφήνετε ένα διάστημα. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 19619, 0,31 του ευρώ είναι η χρέωση του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου. Ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Θα ανοίξω media player για να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού μαζί του μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Emails στο rama05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Από εκεί και πέρα fightclub2.0 στο Facebook για την επίσημη σελίδα της εκπομπής, στο YouTube για την. Το επίσημο κανάλι της εκπομπής, στο οποίο παίζει από την Τρίτη το πιο φρέσκο, το 19ο κατά σειρά επεισόδιο, το οποίο ασχολείται με τα σούπερ μάρκετ, που είναι και της μοδός γενικώς αυτές τις μέρες, είναι hot. Fightclub2.0 επίσης στο Google Play Store ή το App Store, στην περίπτωση που επιθυμείτε να κατεβάσετε δωρεάν και άνευ διαφημίσεων το application της εκπομπής, Fightclub2001 στο Instagram. Μαζί μου σήμερα, όπως έχετε καταλάβει, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ο διακεκριμένος Βασίλης Σακύρου, δεν με λέω τι. Δεν έχει σημασία. Ο διακεκριμένος. Αυτό. Για να δώσουμε, μια βαρύτητα, ρε φίλε. Λοιπόν. Διακρίνομαι για τη διακριτικότητά μου. Ο Βασίλης Σακύρου σε μια συζήτηση εφόλης της ύλη. Αυτό για να δικαιολογήσουμε ότι πάει, ας πούμε, όπως να είναι και ό,τι να είναι. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο Χατζηνικόλα. Όλοι αυτοί. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Νίκο Χατζηνικόλα. Ναι. Για να μην λέμε συνέχεια για κορονοϊό, ας πούμε για και λίγο για Φόρμουλα 1. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Η Φόρμουλα 1, η FIA δηλαδή, ανακοίνωσε σήμερα το πλάνο της, παύλα αισιοδοξία, παύλα ευχολόγιο, ότι θα ξεκινήσουμε κάπου το Μάιο, ναι, τα Grand Prix. Κάπου το Μάιο στην Ευρώπη, δηλαδή την κεντρική Ευρώπη, ήρθαν στο Αζερμπαϊτζάν τον Ιούνιο. Δηλαδή θα επιδείξουμε τα πρώτα 6 Grand Prix στην πραγματικότητα, άντε να βάλεις και το κινέζικο που ούτως ή άλλως είχε φύγει από την αρχή. Δηλαδή 4 είναι off σίγουρα μέχρι τώρα.
Ναι, σίγουρα off είναι. Μέχρι και το Βιετνάμ. Μέχρι και το Βιετνάμ, δηλαδή Αυστραλία, Μπαχρέιν. Και τη Κίνα, έτσι. Τη Κίνα, ναι, που είχε βγει εκτός. Ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως έχει, το έχουν βάλει στο τέλος για καβάντζα ότι τελικά θα κρατήσουμε, θα μείνει η σεζόν στα 22 Grand Prix που θα ήταν και νέο ρεκόρ, δηλαδή ποτέ πριν δεν υπήρξε πρωτάθλημα με 22 αγώνες. Ναι. Αλλά μάλλον δεν ήταν και τόσο καλότυχο αυτό, γιατί κατευθείαν θα είμαστε στους 10 κάτω. Λένε μάλιστα για τέλος Μαΐου αυτή τη στιγμή, που τέλος Μαΐου για να καταλάβουμε είναι στις 24 του μήνα το Grand Prix στο Μονακό. Μάλιστα. Και εκεί λέω και εγώ ότι στοχεύουν, αν δηλαδή ήταν η κατάσταση κάπως ας πούμε στο χέρι, θα θέλαν πολύ να γίνει το Grand Prix του Μονακό, να μην το προσπεράσουμε τον Grand Prix του Μονακό. Να γίνουν όλα τα Grand Prix, γιατί. Μετά πώς να τα στριμώξουμε όμως, να επιμηκύνουμε τη σεζόν. Όχι, ναι, δεν γίνεται, αλλά. Έχουμε ημερομηνίες, υπάρχουν. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί είναι ολόκληρη αλχημία αυτό με το πώς γίνεται, πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα. Εννοώντας. Εννοώντας ότι δεν πρέπει να πέφτει πάνω σε άλλα μηχανοκίνητα event, ναι. Σε MotoGP, σε WRC, σε τέτοια, δηλαδή είναι ένα ολόκληρο. Που είναι δύσκολο να το κουμπώσουμε πολύ, πάλι. Πολύ δύσκολο, θέλει αλγόριθμο δηλαδή. Και μετά είναι τα logistics, δηλαδή πώς πρέπει να συνδυαστούν ώστε να εξοικονομούν, να μην υπάρχει υπερβολική σπατάλη σε πόρους, σε ενέργεια, σε μετακινήσεις, να συνδυαστούν πράγματα. Και, δηλαδή είναι εφιάλτης όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση και φυσικά εγώ λέω ότι θέλουν ιδανικά να προσθεθούν μήνες το χρόνο για να μπορέσουν να γίνουν όλοι οι αγώνες, γιατί τα χρήματα που εισπράττει το σπορ από τα δικαιώματα και τους οργανωτές, τους κατατόπους, είναι τεράστια. Όχι τόσο για τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια είναι ένα μικρό κομμάτι. Των θεατών είναι τα δικαιώματα φιλοξενίας και διεξαγωγής του αγώνα. Ναι. Μιλάμε για κάποια δις. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Είναι θεματάκι, αλλά απ' την άλλη είναι ένα εξαιρετικά πλούσιο σπορ και κανονικά δεν θα πρέπει να έχουν πάει καν στην Αυστραλία. Ναι. Νομίζω ότι πήγαν με το σενάριο ότι να είμαστε έτοιμοι, αλλά δεν είχαν ποτέ τη διάθεση να τρέξουν. Έχω αυτή την αίσθηση, χωρίς να μπαίνω σε φάση, ξέρεις, συνωμοσιολογίας. Αλλά το οποίο, αν το σκεφτείς, είναι η απόλυτη σπατάλη, η απόλυτη υποκρισία, γιατί υποτίθεται ότι όλο βασίζεται σε έναν προσανατολισμό προς το όλο και πιο οικολογικό, όλο και πιο οικολογικό, όλο και λιγότερη ρήπη και τέτοια. Και επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα με όλα αυτά τα τέρατα που πετάνε τα cargo, ξέρεις, για να πάει στην Αυστραλία τώρα 42 τόνους, ξέρω εγώ, που είναι κάθε ομάδα. Γίνεται μεγάλο τράφικ, ας πούμε, στον αέρα και επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα. Και πιστεύω εγώ ότι εξ αρχής ήταν δεδομένο ότι δεν θα γινόταν το Grand Prix. Αλλά ήθελα να πούνε ότι εντάξει, εμείς παλεύουμε κόντρα στις αντικσοότητες για να ικανοποιήσουμε. Ωραία, και τι κερδίζουμε τις εντυπώσεις, ας πούμε. Ναι, γίνεται τζέρτζελο, γιατί η Φόρμουλα 1 παραμένει στην επικαιρότητα. Δηλαδή, αν δεν γινόταν όλο αυτό. Ναι. Θα λέγαμε, εντάξει, ναι. Και η Φόρμουλα 1, ξέρεις. Απλά δεν θα γίνει φέτος. Σωστό. Και πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί να είναι και λίγο στεναχωρημένο που δεν έχει και λίγο free practice, να έχουμε και λίγες εικόνες να συνοδεύσουμε. Ξέρω εγώ να υπάρχει ένα suspense ότι οι μισές ομάδες, γιατί όντως υπήρξαν τρεις ομάδες. Βασικά η Red Bull, η Alpha Tauri, η πρώην Toro Rosso δηλαδή, και η Racing Point, πρώην Force India, πρώην Jordan, πρώην ό,τι να είναι, ήταν διατεθειμένες να ξεκινήσουν. Και θα υπήρχε ένα suspense, ας πούμε, αν αυτοί επέμεναν Sony και Day και εξεβίαζαν τις μεγάλες ομάδες και οι συσκέψεις και κλεισμένων των θυρών και μπουρου μπουρου. Σε μεγάλο βαθμό είναι ένα θέατρο όλο αυτό. Ναι. Και είναι μέρος της επιχείρησης. Δεν είναι τυχαίο. Σωστό. Το ότι δεν έχει πρόσβαση. Ενώ είναι κατεύθυνση που την έχει δώσει ο Έκλιστον ή ένα πράγμα που το αποφάσισε στην πορεία, γιατί είδαμε ότι μας βγαίνει ωραία. Σε μεγάλο βαθμό ναι, αλλά είναι showbiz. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα είναι showbiz. Τώρα ποιος ενδιαφέρεται αν θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Νικολά Λατίφη ή Νίκολας Λατίφη. Εγώ και ένα εκατομμύρια Καναδών σε όλο τον κόσμο.
εγώ είναι, δισεκατομμύρια θα έλεγα. Αν βάλεις και τους Ιρανούς, γιατί είναι Ιρανοκανάδεος ο τυπάκος. Βεβαίως. Μιλάμε τώρα για θα είναι μια ευκαιρία για τους Ιρανούς, ειδικά που χυμάζονται από τον, από τον κορονοϊό, να πάρουν, να φύγει το μυαλό τους από εκεί. Είδες τις εικόνες από τα νεκροταφεία εκεί. Στον δρόμο πια. Όχι, έχουν κάνει απέραντες εκτάσεις. Αυτό λέω, είναι. Ναι, ναι, ναι. Γενικά καλύψαμε μεγάλο μέρος της επικαιρότητας. Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Με Νικόλα Λατίφη, που είναι και το μόνο νέο πρόσωπο, έτσι. Ναι, ναι, και έχει υδρώσει τη φανέλα, διότι πέρσι έτρεχε και στην F2, εκτελούσε χρέη και δοκιμαστή της Williams, γι' αυτό πήγε τόσο καλά η Williams πέρσι. Οπότε χρειαζόταν πολλές φορές, σε πολλά Grand Prix, να τρέχει με σκούτερ από τη μία υποχρέωση στην άλλη. Τι μου λες, Βασίλη. Εδώ μιλάμε για δράμα τώρα, έτσι. Δηλαδή, ποιος Βασιλάκης Καΐλας, Καϊδίου. Πραγματικά. Λοιπόν, ναι, από τα μικρά-μικρά, γιατί προφανώς δεν θα κάνουμε ανάλυση Φόρμουλα 1, έτσι, που δεν ξεκινάει, αλλά αυτό είναι ένα, γιατί είναι το μοναδικό νέο πρόσωπο. Και ο Όκον που επιστρέφει, εντάξει, αλλά δεν είναι νέο πρόσωπο. Δεν είναι. Κακώς έλειπε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δικαιωματικά ανήκει. Είναι πολύ γρήγορος. Έτσι. Με τη Ρενό, να πούμε, ο Όκον στο πλάι του, του Ρικιάρντο. Ένα από αυτά, έτσι, τώρα τα μικρά-μικρά που μπορούμε να συζητήσουμε, είναι ότι με τη μετονομασία σε Αλφα Τάουρι, Τόρι, όπως λέγεται, εντάξει, βρήκαν άλλον ένα τρόπο να βάλουμε κάπως τον Ταύρο η εταιρεία, τέλος πάντων. Ναι, η... ναι, ναι. Πρέπει να πω ότι είναι εφάνταστη. Είναι, δηλαδή, και... βρίσκουν τρόπους. Ναι, βέβαια. Μα ξοδεύουν τόσα λεφτά. Ναι. Που... αυτή είναι η μάρκα, υποτίθεται, με τα ρούχα και τα μεμοραμπίλια. Δηλαδή, α, είναι, ναι, η μπουτίκ. Α, μάλιστα. Διαφημίζουμε ρουχαλάκια. Μάλιστα. Και όντως είναι πολύ όμορφο το μονοθέσιο. Ωραίο είναι, ναι. Και επιτέλους ξεχωρίζει. Δηλαδή, έβλεπες 4 Red Bull. Τώρα τι θα γίνει. Εντάξει, επιτέλους. Ναι, έχεις δίκιο, μεγάλος αυτό. Ναι. Είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή, ο χρωματικός συνδυασμός, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Είναι αλήθεια. Ποιο είναι το πιο όμορφο, δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Τι, στην οπτικά ιστορία του. Όχι, από αυτά. Εντάξει, το αρχέτυπο είναι Ferrari. Να. Ό,τι και να γίνει, αυτό το χρώμα που είναι, δεν είναι ακριβώς κόκκινο, δεν είναι ακριβώς πορτοκαλί, το κίτρινο, το αλογάκι, είναι η ιστορία, είναι το τώρα, είναι η Ιταλία, να, είναι τα πάντα. Να. Νομίζω ότι δεν μπορώ να ξεπεραστεί. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις έφτιαξαν άσχημα μονοθέσια και ιστορικά. Mm. Δηλαδή, έβαλαν τα δυνατά τους να κάνουν μια ασχήμια, ένα έκτρωμα. Ναι. Αλλά γενικά είναι σαν να έχει, ξέρεις, μια ευλογία παγίως, να έχει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο εκτός από πανέμο. Και μιλώντας για χρώματα, να πούμε ότι η Ρενό γυρίζει στο μαύρο φέτος. Ναι. Δεν πήγε το κίτρινο, δεν μας πήγε καλά πέρσι. Δεν μας πήγε, γενικώς, και το γυρίζουμε στο μαύρο λίγο για να γρέψουμε. Και η Χάς, νομίζω, αλλάζει. Ναι. Το πηγαίνει στο ασπρόμαυρο, λίγο πιο κλασικό. Ναι, αλλά λένε ότι έτσι κι αλλιώς θα είναι και τα τελευταία. Δηλαδή, ενδέχεται τελευταία στη χρονιά, διάρκεια της σεζόν, όποτε αρχίσει και αν αρχίσει, να δούμε να αλλάζει χέρια ή να βγαίνει στο σφύρι. Εντάξει, όχι ότι θα χάσουμε τίποτα. Πάντα είναι οι also runs, ας πούμε. Είναι, ναι. Αυτοί που γεμίζουν. Θα καταφέρει να πουλήσει. Γιατί το λες αυτό? Στο Drive to Survive είναι κεντρικά. Πρωταγωνιστή. Ναι, και γιατί η Φίλιος. Βέβαια, τι γιατί είναι με την Χάς. Μα όλο το Drive to Survive είναι ο αγώνας για τις μεσαίες θέσεις, όπως λέγεται. Ναι. Τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Αυτό παρακολουθούμε. Γιατί και σε κάποιους μπορεί να αρέσει αυτό, γιατί δεν καταλαβαίνει. Πολύ μάχη για τη μέση της βαθμολογίας. Εκεί Χάς, Ρενό, neck to neck. Μακλάρεν. Τώρα είναι δυνατόν. Μπορούμε να κάνουμε ότι όποτε ξεκινήσει η σεζόν, να πούμε ότι η Red Bull πάει καρφί για δεύτερη φέτος. Η Red Bull. Για να μπω για πρώτη. Για δεύτερη. Ναι, θα μπορούσε, γιατί όχι. Πλανάτε μια τέτοια. Πλανάτε κάτι τέτοιο στην ατμόσφαιρα. Κυρίως λόγω της αδυναμίας της Ferrari, όχι τόσο λόγω. Εννοούμε τι? Εννοούμε το Verstappen. Ναι, το Verstappen εννοούμε, προφανώς. Α, γιατί αν το βάλουμε ως ομάδα, οι άλλοι έχουν καλύτερους συνδυασμούς όταν δεν σκοτώνονται μεταξύ τους. Που είναι ένα θέμα, βέβαια. Βέβαια και είναι. Αλλά ναι, ο Verstappen σιγά σιγά θα λέμε ότι, επειδή περνάνε και τα χρόνια, μπορεί να είναι 23 βαριά ναι, και να έχει ήδη 6 χρόνια, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να λέμε ότι το σπορ του οφείλει ένα πρωτάθλημα. Ναι, σωστό. Ο Άλμπον είναι ο Μπαρικέλο του. Βέβαια, ναι, εύκολο. Χαλαρά, ναι.
Δεν θα του δώσω ένα καλύτερο αν δεν φύγει. Ένα πιο ανταγωνιστικό. Δεν θα πάει έτσι η δουλειά. Δεν, θα το δούμε, θα δούμε την ιστορία. Επαναλαμβάνεται έτσι με μπαρικέλους. Δεν γίνεται. Είναι τέτοια η... τέτοιο το βάρος της προσωπικότητας του Verstappen και συνολικά τα προσόντα του ως περίπτωση, ως οδηγού, ως που δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί άλλος. Δεν πάει άλλος. Να. Δηλαδή θα λέγανε ένα σενάριο ότι θα πήγαινε ο Φέντελ επειδή τα έχει κάνει λίγο θάλασσα με τη Ferrari, ότι θα επέστρεφε στη Red Bull. Ναι. Πρόσφατα ο... Με τόσο λεφτά που φαίνεται πρέπει τη Ferrari, γιατί μας... Εντάξει, συγγνώμη. Παίρνει πολλά. Τα λεφτά για αυτούς είναι μια είναι παράμετρος, πια, όπως, ναι. Πάντα ήταν μια παράμετρος του πόσο μεγάλος είμαι. Δηλαδή πρέπει να είμαι πρωταθλητής σε όλα. Πρέπει να είμαι πρωταθλητής και στα φράγκα. Το λέω για τον Φέτερ, συγγνώμη. Δεν είναι όμως κίνητρο για τους ίδιους. Όχι, απλώς κάνω μια αναφορά, διότι εάν δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα απ' έξω, αλλά νομίζω ότι ο Φέτερ παίρνει τουλάχιστον 30% παραπάνω από τον Χάμιλτον. Όχι, δεν είναι τόσο πολύ. Ο Χάμιλτον όχι, εντάξει, είναι... ακύρω, τότε. Το αποσύρω. Είναι στην κορυφή. Είναι πιο πάνω από το Φέτελ, είναι το συμβολέο του. Okay, είναι κοντά, είναι δηλαδή νομίζω πάνω από 40 ο Χάμιλτον, λίγο κάτω από 40 okay, εντάξει, ο Φέτελ, κάπου εκεί είναι. Αλλά είναι σημαντικό, επειδή τα λεφτά αυτά είναι χυδαία. Είναι άπειρα, ναι, δηλαδή, ναι. Δεν ξέρεις τι να τα κάνεις. Είναι μόνο συμβολική η αξία τους πια. Είναι τόσο πολλά και τόσο αδιανόητα. Αναντίστοιχα με το τι συμβαίνει. Να. Και εντός και εκτός Φόρμουλα 1. Δηλαδή, οκ, okay, εντάξει. Ναι, 40 εκατομμύρια. Δηλαδή, το χρόνο ηρέμησε. Ναι, όντως. Που έχει να κάνει με συσχετισμό δυνάμεων. Δηλαδή, ποιος είναι ο Φέτελ που θα πάρει περισσότερα από μένα. Τα ίδια τα λεφτά δεν θα τα κάνει κάτι, δεν τον νοιάζει. Αλλά θέλει να παίρνει περισσότερα από το. Σαν αυτά που ακούγαμε παλιά, θέλω να πάρω ένα ευρώ παραπάνω από. Μπράβο. Ένα ευρώ έτσι. Παραπάνω από. Το οποίο δεν είναι ιστορία, είναι πραγματικά πράγματα αυτό. Θέλω ένα ευρώ παραπάνω από όσα πάρει ναι, ο άμεσος αντιπαλός μου. Αν ετίθεται το δίλημα, θες ένα αυτοκίνητο που να πετάει ή ένα μέτριο μονοθέσιο, αλλά με γεμάτο ας πούμε, το βάρος του να είναι σε εκατομμύρια. Όλοι οι οδηγοί, οι πρωτοκλασσάτοι, όλοι μάλλον, θα διάλεγαν το καλό μονοθέσιο και ας το πλήρωναν. Να. Αυτό νομίζω ότι είναι γενικός κανόνας. Δεν είναι... Απλά τα χρήματα είναι μέρος του πρεστίζ, της έγκλης, του κύρους, του πόσο μάγκας είμαι. Έτσι. Έτσι πάει η δουλειά. Τέλος πάντων, ελπίζω να δούμε. Οπότε τελικά για να το κλείσουμε, ας πούμε, για να κάνουμε... Ένα μικρό round-up, γιατί δυστυχώς δεν ξεκινάει η Φόρμουλα 1 και δεν μπορούμε να κάνουμε και μεγαλύτερη κουβέντα. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε και προβλέψεις για τον Button. Δυστυχώς, τι να κάνουμε. Δυστυχώς, στην εποχή αυτή που πέσαμε. Αν ξεκινήσουμε 7 Ιουνίου, που να πούμε ότι έχουμε πράσινο φως, ναι. Να πάμε από 7 Ιουνίου από Αζερμπαϊτζάν. Και δεν μας βγαίνουν τα υπόλοιπα. Θα κάνουμε τη σεζόν κουτσί. Υπάρχει περίπτωση να γίνει σεζόν κουτσί. Θα γίνει κουτσί. Ναι. Και όποιος χάσει έχασε. Γιατί είναι μια πρωτοφανής περίπτωση. Τι να κάνουμε. Εγώ στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή στη θεωρία αυτό βλέπω πιο πιθανό παρά κάτι άλλο. Λόγια ανωτέρας βίας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός που λέει ότι ή θα γίνουν όλα τα προγραμματισμένα Grand Prix ή δεν θα υπάρξει πρωτάθλημα. Ναι. Το δοκούν είναι αυτό. Ιδανικά θέλουμε 22 Grand Prix. Τώρα εάν γίνει σεισμός και καταπιεί το Μπαχρέιν ο Εγκέλαδος, τι να κάνουμε. Θα πάμε στο επόμενο. Ναι. Τους άλλους έχουν ακυρωθεί και άλλες χρόνια. Δηλαδή πάντα δεν είναι κάτι πρωτοφανές ας πούμε, να ακυρώνεται Grand Prix. Πρωτοφανές είναι να λόγω μιας ασθένειας, μιας νόσου, μιας πανδημίας τέλος πάντων να κινδυνεύει ολόκληρο το πρωτάθλημα. Αυτό ναι. Αλλά για διάφορους λόγους, ό,τι θέλεις όμως, ακόμα και επειδή πλακωνόντουσαν οι οδηγοί με την οργάνωση, έχουν ματαιωθεί. Άλλες πίστες ξυλωνόντουσαν και τις μπαλώνανε το βράδυ. Έχουν γίνει αυτά. Ισχύει. Σε κάθε Grand Prix λέει. Κάποιος ποντάρει εγκατάλειψη γκροζάν, είμαι σε καλό δρόμο. Ναι, αλλά πώς θα είναι η εγκατάλειψη. Θα πάρει κι άλλους στο λαιμό του, γιατί αυτό είναι το. Σωστό, αυτό το πια βασικό. Πρέπει να ποντάρεις, ναι. Θα πάρει
κυρίως. Αν θα κάνει το over δηλαδή. Ναι. Για θα πάρει κυρίως τον teammate του ένας, θα πάρει κυρίως τον Μάγνουσεν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Γιατί εκεί είναι το Τσέρτζελ. Και γι' αυτό τον αγαπάμε κιόλας. Σωστό. Βλέπουμε νίκη Μακλάρεν φέτος, έστω και κατά λάθος. Κοίταμε, με την έννοια ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν. Μπλέμε, ό,τι να είναι. Δεν. Τι κάνα πέρσι μέχρι. Κάτι μέχρι τέταρτη τερμάτισμα. Ναι. Δεν, δηλαδή βρίσκεται σε φάση ανάκτησης. Για κατά λάθος, ναι, τώρα έτσι όπως το λες. Ναι, κατά λάθος μπορεί να γίνει. Και ο Λιβιέ Πανής έχει κερδίσει κατά λάθος. Εντάξει. Ναι. Ναι, ναι, κατά λάθος, ναι, δηλαδή μπορεί να γίνει. Αλλά θα είναι κατά λάθος. Ναι, πρέπει να κοιμηθεί ο Θεός βασικά. Ναι. Και να μην ξυπνήσει καθόλου το τρίμερο. Ναι. Να το πούμε, αν η ερώτηση όμως ήταν ξέρω, αν βλέπουμε Νίκη Williams, έστω κατάλαβα ότι θα ήταν όχι. Όχι, δυστυχώς. Και είναι δυστύχημα για αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τους πυλώνες του σπορ. Δεν γίνεται. Ασχέτως αν. Ήταν η χειρότερη χρονιά, νομίζω, πέρσι στη ιστορία της. Ναι, ναι. Τελευταία τώρα. Τελευταία και με Κούμπιτσα λίγο. Άστο αυτό. Μεγάλη στεναχώρια. Μεγάλη στεναχώρια. Μεγάλη απογοήτευση τώρα να. Τον γλεντάει ο Πιτσιρικάς. Ο Πασαΐς, θα έλεγα εγώ, Βασίλη. Τέλος μπορεί πάντων. Να μην είναι ο Πασαΐς, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν. Είναι λίγο ντροπή. Έπρεπε να το παρατήσει. Αλήθεια είναι αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν, αρκετά με τη Φόρμουλα 1, Βασίλη. Νομίζω αρκετά είπαμε. Ας περάσουμε. Θέλει να μπει παραπάνω. Αν τυχόν, ναι. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Συνδεθούμε με το τρίτο πρόγραμμα. Έτσι, τη ΣΕΡ, να ακούσουμε λίγο Μάλερ. Έκουλη. Λοιπόν. Πριν από αυτό όμως, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και εδώ είμαστε πάλι σε λίγο. Fight Club δεύτερο ημίωρο, ημίχρονο, συγγνώμη, Sport FM 94,6. Χαίρομαι που στέλνετε ερωτήσεις για τη Φόρμουλα 1. Okay, θα το συζητήσουμε. Κοίτα να δεις τώρα, έχεις να στέλνουν ερωτήσεις έτσι. Εγώ ήθελα να κάνουμε τώρα ένα round από εδώ πέρα αθλητικό, να δικαιολογήσουμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται και εσείς στέλνετε ερωτήσεις. Οκ, okay, παιδιά, άμα στέλνετε ερωτήσεις για Φόρμουλα 1, θα κάνουμε ερωτήσεις για Φόρμουλα 1, λοιπόν, για να το κλείσουμε. Συγγνώμη, Βασίλη, δηλαδή, αλλά... Εντάξει, τι, με προσβάλλει αυτό. Γιατί... Εγώ ήρθα ως θεατής εδώ. Ναι. Ούτε καν ακροατής. Ναι. Ήρθα να σας δω. Πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, οκ, okay, αφού θέλετε... Δεν είναι ό,τι χειρότερο. Όχι, σε κάθε περίπτωση. Άλλοι τρώνε σούπες νυχτερίδας, εντάξει. Όλος ο πλανήτης σκίζει τις σοβρακοφανέλες του με τον Drive to Survive και ήρθαν οι δύο ξινοί να μας πούν ότι είναι σαν χλαμάρα. Ρε καλά σας κάνει και σας γλεντάει από το 9 ο Μπάτον. Εντάξει, τι ρώτησαν αυτοί, γιατί δεν παίρνει Ferrari πρωτάθλημα. Θα παίζει με τον πόνο μας και εσύ. Τον πόνο το δικό μου μάλλον δηλαδή. Θα πάρει. Είμαστε κοντά. Τέτοια να λες, Βασίλη. Είμαι λαϊκιστής. Υπάρχει να το πάρει ο Verstappen. Τώρα τι ρωτήσεις είναι αυτές. Εγώ θα ήθελα πάντως. Για να σκυλιάσει ο Χάμιλτον και να πάρει του χρόνου να αναβάλει την σοφάριση των 7 του Σουμάχερ. Ναι. Για ένα έτος. Γιατί άμα σκυλιάζει ο Χάμιλτον είναι ωραία. Καλό. Σαν Αλφα Ρωμαίο θα έχουμε σοβαρή υποστήριξη τη Φεράρι στο δεύτερο μισό της σεζόν. Όχι. Γιατί και πέρσι αρχικά τα πήγαμε καλά, αλλά μετά ζοριστήκαμε. Όχι, αυτά είναι μετρημένα κουκιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι δορυφορικές ομάδες αυτές. Εξαρτώνται από τη μαμά. Και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ τα πόδια να σηκωθούν να βαρέσουν το κεφάλι. Ποτέ όμως. Είναι εξαρτώμενες, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γνώμη για Άλμπον, Νόρις, Ράσελ. Αυτοί όλοι μαζί είναι ένα μπουκέτο από λουλούδια που συνθέτουν την καλύτερη γενιά που είχαμε τελευταία από ρούκις, από πρωτοεμφανιζόμενους, τώρα από νέους τέλος πάντων οδηγούς, που δεν ξέρουμε όμως για κανένα από αυτούς τι εξέλιξη θα έχει. Γιατί παίζουν πάρα πολλά ρόλο, δηλαδή σε τι συνθήκες θα βρεθούν, πόσο γρήγορα, δηλαδή ο Ράσελ αν δεν αντικαταστήσει τον Μπότας στη Μερσέντες, ναι, θα παραμείνει
εκεί στη Williams και το πολύ πολύ να πάει σε μια μέτρια ομάδα της μέσης. Δηλαδή, αν δεν τους δούμε σε αξιόμαχο μονοθέσιο, δεν θα μάθουμε ποτέ πώς απειδιαβαίνει ο Σάκος καθενός του. Σωστό. Το οποίο είναι γενικός κανόνας. Δηλαδή, εφόσον το αυτοκίνητο είναι που παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο, καλός είναι και ο Άλμπον. Ο Ράσελ θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο από όλους αυτούς, αλλά τι να κάνουμε, άμα δεν πάει το όχημα. Ένα σχόλιο για το Θεό, τον φίλο που όλοι θα θέλαμε να έχουμε, τον Ρικιάντο. Συμπαθείς, αλλά ισχύει με ό,τι και για τους προηγούμενους. Δηλαδή το συμβόλαιο του τελειώνει φέτος. Αυτός έφυγε από τη Red Bull, έκανε το άλμα στο κενό, δεν του βγήκε με τη Ρενό. Εάν δεν εγκαταλείψει γρήγορα το σκάφος, γιατί αυτοί δεν πρόκειται να σοβαρευτούν ποτέ, δυστυχώς. Γιατί όσο περισσότερες αξιόμαχες ομάδες υπάρχουν, τόσο καλύτερο είναι για το θεατή. Και αυτό είναι μια κοινοτοπία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Ρικάρντο θα ήταν. Ο Ρικάρντο, μάλλον, γιατί το Γιώτα δεν προφέρεται. Θα ήταν μια χαρά στη Φεράρι. Λεκλέρκ. Ρικάρντο, μιλάμε για δυναμίτη. Θα τον έβλεπα μια χαρά στη θέση του Φέτελ. Δεν είναι άσχημο αυτό που πες τώρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε κανένα νέο για τα βιβλία για το Σένα? Τι νέο? Μόνο παλιά έχουμε. Το πρώτο είχε βγει το 2006, το δεύτερο το 2009, το τρίτο το 2014 και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους. Το Verstappen δεν θα μπορούσε να είναι κατηγορία στο Pornhub? Πρέπει να είσαι πολύ μερακλής όμως. Ναι. Δηλαδή να γουστάρεις μόνο κόκκινα, πώς το λένε, πορτοκαλί φανελάκια σε διάφορες εκδοχές και στάσεις. Ας τα διάλο τα γάρια που θα μιλήσει θεωρητικά για τον Ολιβιέ. Ένα ποτέ. Μήνυμα έτσι απλό. Στη μάχη τίτλου βλέπουμε τρίγωνο Hamilton, Verstappen, Leclerc. Και Φέτελ, δεν είναι τριολέ, μπορεί να είναι κουαρτέτο. Δεύτερη ερώτηση από τον ίδιο. Μακλάρεν μπορεί να είναι πάλι στο τέταρτο των κατασκευαστών? Ναι. Πήγε καλά στις δοκιμές, υποτίθεται. Αλλά τώρα, μιλάμε τώρα, είναι λίγο, έχουμε χάσει το μέτρο. Δηλαδή λέμε, αχ τι καλά που θα είναι τέταρτη η Μακλάρεν. Ναι, η Μακλάρεν είναι καθέξιν πρωταθλήτρια. Θα έπρεπε να είναι, όπως και η Williams. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν γυρίσουμε πίσω λίγο το χρόνο, θα ήταν ντροπή να λες αυτό το πράγμα. Όντως. Ο τότε που τα πέτρινα χρόνια της Ferrari, όταν φυσικά δεν υπήρχε Mercedes ως εργοστασιακή ομάδα, αυτές ήταν οι πρωταγωνίστριες. Η Williams κυρίως και η McLaren. Η Ferrari έφτιαξε επί Schumacher στην πραγματικότητα. Όλα τα υπόλοιπα είναι μεταξύ των δύο. Williams, McLaren. Κύριε Τζακυρογλου, ποιον θεωρείτε καλύτερο αγώνα που έχετε δει? Προσωπικά θεωρώ ανυπέρβλητη την νίκη Μπάτον στον Καναδά το 2000. Ναι, κοίτα, αυτός ήταν ένας σπουδαίος αγώνας. Ναι. Αλλά υπάρχουν, εξαρτάται δηλαδή τι κριτήριο βάζεις. Προσωπικό σου. Σαν ηρωισμό, θα μπορούσε να πεις, για να τιμήσουμε και το σπίτι μας, το 93 Ντόνιγκτον, ας πούμε. Τους πρώτους γύρους, ούτε καν όλο τον αγώνα. Ναι. Αλλά για να τιμήσουμε και την ιστορία του αθλήματος, 57 Fangio Nürburgring. Πολύ πίσω. Δεν υπάρχει στο YouTube. Αλλά είναι ένας τελικός αγώνας, δηλαδή. Το ότι πίσω δεν υπάρχει στο YouTube σημαίνει ότι δεν υπάρχει στο YouTube, αλλά εσύ το έχεις δει. Αυτό μου λες αυτή τη στιγμή. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μπορεί και να υπάρχει. Δεν ξέρω, τώρα κάποιοι θα ψάχνουν, γιατί κάποιοι καμένοι, ας πούμε, με όλο το σεβασμό βέβαια, με την καλή έννοια το λέω. Αλλά είναι the stuff of legends, δηλαδή ξέρεις, είναι αδιανόητα πράγματα αυτά που συνέβησαν και κέρδισε ο μέγιστος Αργεντίνος. Μάλιστα. Το 57. Δύο ερωτήσεις. Πρώτη, βλέπετε βάθρο για Αλφα Ρωμαίο φέτος, έστω και σε επεισοδιακό αγώνα? Είναι στην κατηγορία του ας κοιμηθεί ο Θεός και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Να. Δεύτερη ερώτηση από τον ίδιο. Πότε σταματάει ο Κίμη για να παίξω στούκα με Verstappen στο τελευταίο Grand Prix του? Πολλά μαζί με. Δεν θα σταματήσει ποτέ ο Κίμη. Ναι. Όσο δίνω συμβόλαιο, γιατί να σταματήσει? Μα περνάει ωραία. Να χαρά είναι.
τρέχει μισή σεζόν, φέτος, πέρσι αυτό έκανε. Πήγαινε κομμάτια τη μισή σεζόν και την άλλη άραξε. Ναι. Εντάξει. Ξέρετε κάτι για παράλληλες τηλεοπτικές μεταδόσεις Φόρμουλα 3 και Φόρμουλα Ε για ναι, φέτος? Το διάβασα αυτό. Κάποιος διάβασε για ΕΡΤ, λέει ο Ναι, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι στο πακέτο τους να τα δείχνουν και αυτά. Πραγματικά δεν ξέρω. Θα έχει ενδιαφέρον, βέβαια. Νομίζω ότι η ερώτηση του Χρήστου έχει ήδη απαντηθεί. Το αν πιστεύει ότι ο Φέτελ παραμένει νούμερο ένα οδηγό σφαίρα, θα πρέπει πια να στηρίχνουν κυρίως τον Λεκλέρκ. Ποιος είναι καλύτερος σε βάθος ενός-δύο ετών? Νομίζω ότι ο Φέτελ κάνει ό,τι μπορεί για να εξισωθεί με τον Λεκλέρκ. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να, βάσει περγαμηνών και επιτυχιών και εμπειρίας και ικανότητας και όλα αυτά, θα έπρεπε να είναι πολλά σκαλιά πιο πάνω. Αλλά δεν είναι. Και κάνει ό,τι μπορεί ο ίδιος για να μην είναι. Yeah. Να είναι επίσης όρης. Στο ίδιο κλίμα ακριβώς προσθέτω την ερώτηση ενός φίλου που λέει: γιατί ο Φέτελ εδώ και 5 χρόνια οδηγεί με την ίδια ακριβώς στρατηγική ενώ βλέπετε ότι δεν βγαίνει? Ίσως να μην είναι η λέξη στρατηγική αυτή που θέλει να χρησιμοποιήσει ο φίλος, αλλά. Με την ίδια νοοτροπία, ναι, μάλλον. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι ένα ένιγμα ο Φέτελ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή κάνει πράγματα τα οποία είναι πεδαριώδη. Αυτοκτονικά, δηλαδή. Σίγουρα δεν είναι αυτός ο Φέτελ. Είναι κάτι πολύ καλύτερο, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που δεν το δείχνει, ποιος είμαι εγώ που θα πω ότι είναι καλύτερος από αυτό που δείχνει? Ας το δείχνει. Ρενό ή Αλφα Ρωμαίο πιο ψηλά, τελικά, στους κατασκευαστές? Φαντάζομαι Ρενό. Δεν ξέρω. Είναι παράξενες ομάδες αυτές. Επιβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει βίντεο για το 57. Α, okay. Δεν υπάρχει. Ακόμα. Ναι. Κάποιο το έχει μερακλείς και το βγάλει στο Αυτά YouTube, τότε okay. Υπήρχαν ούτως ή άλλως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί ήταν στο μεγάλο Nürburgring, 20 τόσα χιλιόμετρα. Δεν υπήρχε δυνατότητα δεν υπήρχε δυνατότητα να καλύψουν όλη την πίστα με κάμερες. Σωστό. Και οι κάμερες τότε ζύγιζαν, ήταν Σωστό. Πράγματα. Σωστό. Ούτε on board ούτε τίποτα. Αλλά υπάρχουν πολλές περιγραφές αυτού του αγώνα και αξίζει τον κόπο να, για τη φιλολογία του πράγματος να το φανταστεί έστω κανείς βάσει αυτών των περιγραφών. Βλέπετε, είναι πιθανή να αποχωρήσει τις Mercedes από Φόρμουλα 1 και να μείνει ως πάροχος κινητήρων. Ορίστε. Να αποχωρήσει Mercedes από τη Φόρμουλα 1 και να μείνει ως πάροχος κινητήρων. Αυτό είναι ένα είδος φημολογίας που σχετίζεται πάντα με τις πολύ επιτυχημένες ομάδες. Να. Ότι θα τα πάρει όλα και θα κάνει ένα μπράφ και θα εξαφανιστεί αφήνοντας, δηλαδή θα διατηρήσει ουσιαστικά τη διαφήμιση μέσω της φήμης και της άβρας που κατέκτησε χωρίς τα έξοδα. Και είχε υποθεί και λίγο πιο έντονα πέρσι. Αλλά πιο πιθανό είναι να εξαφανιστεί η Ρενό και η Χόντα παρά η Mercedes. Γιατί η Mercedes ναι. είναι ένα συμπαγές πράγμα με πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και φυσικά είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Αυτή που δεν θα φύγει ποτέ είναι η Ferrari, εντάξει, ό,τι και να λέμε. Χωρίς Ferrari δεν υπάρχει τίποτα. Φόρμουλα 1, μετά θα πρέπει να μετονομαστεί το σπορ σε κάτι άλλο. Ναι. Και αυτές που μπαινοβγαίνουν, αλλά με έναν τρόπο πάντα υπάρχουν, δηλαδή αυτό το μοντέλο του φεύγω αλλά μένω, είναι το μοντέλο Renault, η οποία ποτέ δεν έχει λείψει από τα 70s, ας πούμε, περίπου, μέχρι τώρα, αλλά στην πραγματικότητα έχει πάρει 2 πρωταθλήματα, δηλαδή no. με τον Αλόνσο, που ήταν και μπλε κιόλας, δεν ήταν καν κίτρινη ή μαύρη. Αλλά ως πάροχος κινητήρων έχει σαρώσει με τη Williams και την Benetton, το ένα από τα 2 πρωταθλήματα του. Θανάσης λέει, θυμίστε μου, παιδιά, τον αγώνα που είχε βρέξει στη μισή πίστα, στην άλλη μισή δεν έβρεχε και τελικά νίκησε ο Μπαρικέλο, ήμουν μικρός και δεν θυμάμαι περισσότερες πληροφορίες. Ναι. Και 3 μηνύματα πάνω, ηρωική νίκη Μπαρικέλο στο παλιό Hockenheim Παύλος. Ναι, το 2000. Αυτός λοιπόν είναι ο αγώνας. Ναι, αυτός ήταν ένας άλλος πολύ συγκινητικός και συναρπαστικός αγώνας. Και εντάξει, να ξέχαστη η μορφή του Μπαρικέλο, γιατί τότε ήταν η πρώτη του νίκη μετά από 100 κάτι Grand Prix, δηλαδή ήταν άντε, αλήτρωτος. Το δόλιο.
Και έκλαιγε, εντάξει, ήταν αυτή η φατσούλα που είναι σαν λαστιχένια μάσκα, ας πούμε, ξέρεις, του Μπαρικέλο. Ναι. Πάντα συμπαθής και πολύ γρήγορος κιόλας. Ναι. Πολύ ικανός. Ναι, ναι. Διάβαζα πρόσφατα κάτι που έλεγε ο Ρος Μπρον, που ήταν φυσικά μέσα στα πράγματα ως τεχνικός, αγωνιστικός και τεχνικός διευθυντής της Φεράρι στα καλά χρόνια, ότι όσον αφορά καθαρά το χρόνο αντίδρασης αντανακλαστικών, ο Μπαρικέλο ήταν αιώνες μπροστά από τον Σουμάχερ. Αυτό γιατί υπάρχει ο αστικός μύθος ότι αυτοί οι πιλότοι έχουν αστραπιές, ναι, αντιδράσεις. Δεν έχουν. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν. Αυτό είναι μύθος. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν ακόμα και στα απρόοπτα είναι πρωτόκολλα. Δηλαδή είναι ήδη μαθημένες εμπειρίες, μια βιβλιοθήκη, ας το πούμε, από αντίστοιχες καταστάσεις, οι οποίες να ενεργοποιηθούν όσο πιο γρήγορα είναι και όσο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Δεν αυτοσχεδιάζουν. Τα αντανακλαστικά θα ήταν χρήσιμα αν αυτοσχεδίαζες. Αν εκείνη τη στιγμή... Όπισθεν σένα, ας πούμε, ναι, για να πούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό, μπράβο, παράδειγμα, ναι. Δεν ξέρω αν ο σένα, και για να μην το ξέρω εγώ, μάλλον υπάρχουν πολλοί λίγοι που δεν το ξέρουν, δεν το λέω καβαλημένα, ναι, αλλά ξέρεις, δεν το έχω διαβάσει ποτέ, να έχει κάνει κάτι αντίστοιχο προηγουμένως. Μπορεί εκεί να ήταν όντως μια στιγμή τρομερής διάβγειας, έκλαψης, ξέρεις. Αλλά στην πλειονότητα τους οι οδηγοί αποφεύγουν τα χειρότερα γιατί τα έχουν περάσει. Έχουν περάσει αντίστοιχα πράγματα και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή όταν του μπάρει το μονοθέσιο, όταν έχουν κάποια βλάβη την οποία δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και είναι επιβάτες πια, δηλαδή είναι σε τροχιά στούκας, γερής, το πώς αυτομάτως τραβάνε τα χέρια τους από το τιμόνι, αυτό δεν είναι κάτι που σκέφτηκαν εκείνη τη στιγμή. Είναι κάτι που έχουν μάθει μετά από χρόνια εκπαίδευσης, ναι, στους αγώνες. Οπότε, τέλος πάντων, ο Ρος Μπρον έλεγε γι' αυτό, δηλαδή ότι ο Σουμάχερ είχε τις αντιδράσεις, είχε ταχύτητα αντίδρασης σε συγκεκριμένα τεστ που κάνουν, παρόμοια με αυτή που θα είχες εσύ και εγώ. Ενός κοινού ανθρώπου, έλεγε. Ο Μπαρικέλο ήταν σφαίρα, δηλαδή δεν πιανόταν. Τι σημασία έχει? Επίσης ο Μπαρικέλο πολλές φορές ρύθμιζε το αυτοκίνητό του καλύτερα από το Σουμάχερ. Και ο Σουμάχερ του έπαιρνε το αυτοκίνητο, γιατί έφτανε μέχρι σε ένα σημείο που τεχνικά μπορούσε να το βελτιώσει, αλλά δεν μπορούσε να το φτάσει εκεί που το έκανε ο Μπαρικέλο. Και απλά του έπαιρνε το μονοθέσιο. Τα βατζιλίκη. Ναι, το έπαιρνε το μονοθέσιο. Βέβαια. Και δεν το φτιάχνε τελευταία στιγμή ο Μπαρικέλο, δηλαδή. Το έπαιρνε. Ναι. Κόπιαρε τις ρυθμίσεις. Okay, ναι, κάνει. Σωστό. Αλλά νομίζω ότι σε κάποια γραμμή όντως του είχε. Κάτσε εσύ, αλλάξε το καβούκι το απ' έξω. Και... αλλά δεν έχει σημασία. Να. Σημασία έχει το σύνολο, να, τι κάνεις, ναι, ναι, ποιος είσαι. Να. Νομίζω ότι αυτό είναι σε όλα τα αθλήματα. Δεν είναι μόνο στο. Δηλαδή να βρεις κάποια συγκεκριμένα συμβάντα που από αυτό να κρίνεις. Είναι το σύνολο. Ναι. Βέβαια την Πενετών προφανώς δεν ξεχνάμε τώρα. Δεν κάνουμε ανασκόπηση τη Φόρμουλα 1 τώρα, να ξεχάσουμε την Πενετών. Πώς είναι δυνατόν να ξεχάσουμε την Πενετών? Πώς είναι? Όχι, είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Απλώς δεν κάνουμε ανασκόπηση Φόρμουλα 1 τελευταία, ξέρω εγώ, 30 ετία αυτή τη στιγμή. Ναι, και επίσης δεν τα θυμάμαι όλα αυτά που με ρωτάνε. Δηλαδή είναι αδύνατον. Εντάξει. Δύο φορές το χρόνο έχουμε, ρε, Βασίλη, τι να κάνουμε. FIA drops Ferrari engine, κάπου είχε δει ο Σπύρος. Υπήρξε τέτοια ιστορία. Υπήρχε. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που όταν θα ξεκινήσει ή αν ξεκινούσε η σεζόν, ναι, θα ήταν ένα από τα πράγματα που θα είχε πάντα την οσμή σκανδάλου, ξέρω εγώ, γιατί η FIA, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, αθώωσε κατά κάποιο τρόπο ή κουκούλωσε, ναι, ένα πράγμα που σερνόταν, ότι η Ferrari λίγο πολύ έκλεβε. Είχε ένα σύστημα, έκλεβε με κάποιους αισθητήρες και παρανομούσε, εν πάση περιπτώσει, παραβίαζε τους κανονισμούς για την ταχύτητα ροής του καυσίμου. Την ποσότητα.
Το οποίο είναι ένα σκάνδαλο, γιατί ο τρόπος που το παρουσίασε η ΦΥΑ ήταν σαν να αναγνώριζε ότι υπήρχε αδίκημα, αλλά το παρέκαμπτε, το οποίο εξόργησε τις υπόλοιπες ομάδες. Τις υπόλοιπες, πλην της Φεράρι εννοείται, και όσων επηρεάζει. Ναι. Αυτό θα σερνόταν, γιατί εάν αναγνωρίζεις την παρατυπία, οι άλλοι τι σου φταίνε, δηλαδή, οι άλλοι τι φταίνε, ας πούμε, που τερμάτισαν πίσω από την παράνομη Φεράρι. Δεν δικαιούνται να διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους, ξέρω, ναι, την αποζημίωση. Αλλά ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο δεν θα δούμε να εξελίσσεται, γιατί δεν υπάρχει Φόρμουλα 1. Έτσι. Προς το παρόν. Βασίλη, ποιος ήταν εκείνος ο αγώνας που ο Βέμπερ με Μινάρτη είχε βγει πέμπτος? Επίσης, δραματικός αγώνας που ελάχιστα τερμάτισαν, λέει ο Αντρέας. Το θυμάσαι? Θυμάμαι τον Αντρέα πολύ καλά, αλλά αυτό δυστυχώς δεν το έχω πρόχειρο. Είναι ο αγώνας της Αυστραλίας 2002, σε βοηθάω. Α, ναι. Το βρήκα. Που είχε ανέβει και στο βάθρο, ναι. Σωστό. Είχε ανέβει και στο βάθρο, τον είχαν ανεβάσει γιατί. Όπου έχουν τερματίσει 8 όλοι και όλοι. Ναι, ναι. Σουμάχερ έχει κερδίσει, δεύτερος ο Μοντόγια, τρίτος ο Κίμι, ο Μακλάρεν τότε, ναι, Mercedes, ναι. Τέταρτος ο Έντι Ιρβάιν, ο μεγάλος Έντι Ιρβάιν με Jaguar Cosworth. Πέμπτος ο Μάρκ Βέμπερ με τη Μινάρντι. Έκτος ο Μίκα Σάλο. Έβδομος ο Άλεξ Γιούγκ, ο ομόσταυλος του Μάρκ Βέμπερ. Ναι. Και όγδος ο Ντελαρόσα. Εντάξει, τι θυμόμαστε τώρα, Επίσης με... Jaguar. Ναι, όντως. Δεν θυμόμουν τη χρονιά, αλλά ήταν που τον είχαν ανεβάσει στο βάθρο και πανηγύριζε σαν να έχει κερδίσει. Ήταν τότε που επί Στόνταρτ, που ήταν Αυστραλός ο ιδιοκτήτης της Μινάρτη, με Αυστραλό οδηγό. Εντάξει, λέει κάποιος φέτος πρέπει να έρθει και τρίτη φορά ο Βασίλης, όταν πραγματικά άρχισε η ζώνη. Εντάξει, παιδιά, αν αρχίσει, ναι. Προς τώρα, συγγνώμη, κρατάμε το θέμα Φόρμουλα 1, δεν είχαμε σκοπό, αλλά ρωτάτε πολλά ωραία πράγματα. Οπότε, εντάξει, αφού ρωτάτε και, ό,τι μπορεί να απαντήσει ο Βασίλης, το απαντά. Ερώτηση δύο τροχών. Γυρίζουμε, φεύγουμε λίγο. Ναι. Ντούχαν ή Ρώσοι? Πολύ αδικημένος για μένα, λέει ο ακροατής, ο Ντούχαν, και δυστυχώς δεν είχαμε λόγω ατυχήματος μια μάχη των δυο τους. Ναι, δεν είχαμε μάχη. Επίσης, μέχρι κάποιο βαθμό ο Ντούχαν υπήρξε μέντορας του Ρώσια, αν και δεν είχε και πολύ ανάγκη, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν πάρα πολύ φίλοι. Και στην αρχή της καριέρας του γιατρού, ο μέγιστος Μικ τον είχε βοηθήσει. Του είχε δώσει κάποιες σύμβουλες. Εν πάση περιπτώσει, όντως δεν είδαμε, αλλά αυτά και πάλι ισχύει γενικά, ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις διαφορετικές περιόδους, μολονότι βρισκόντουσαν στην ίδια πίστα ακόμα. Δηλαδή δεν είχε εγκαταλείψει ακόμα ο Μικ Ντούχαν, ενώσο ο Ρώση έτρεχε στις μικρότερες κατηγορίες και εντυπωσίαζε. Αλλά είναι δύο τεράστιες φυσιογνωμίες. Ο Ντούχαν ταλαιπωρήθηκε τρομερά από τραυματισμούς, αλλά ως Αυστραλός, ξεροκέφαλος, έτρεχε κόντρα στους πόνους, κόντρα στα σπασμένα πόδια, στα διαλυμένα κόκαλα, ενώ ο Ρώση δεν είχε τόσο βασανιστεί από τέτοια πράγματα, το οποίο είναι ένα μεγάλο προσόν. Δεν είναι μόνο τύχη. Αλλά αυτό που μπορεί να καταλογίσει το Ρώση είναι ότι μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να προστατέψει το μύθο του, το θρύλο του, και να εγκαταλείψει. Okay. Εμένα με θλίβει, ναι, δηλαδή, το γεγονός ότι τρέχει ακόμα. Να. Okay. Λόγω εννοείς απόδοση σε σχέση με την ηλικία? Ναι. Να, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ρώση δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το Μάρκεθ, που είναι άλλη κλάση, κανείς δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί, γιατί είναι ένα φαινόμενο. Αλλά αν δεν ανταγωνίζεσαι τον πρώτο, εσύ που κουβαλάς όλη αυτή την ιστορία, όλα αυτά τα πρωταθλήματα, είσαι ένας θρύλος. Το τελευταίο, βέβαια, 10 χρόνια πίσω, Ναι, αλλά... Αλλά ήταν 7-9 χρόνια τώρα, τι λέμε. Τι κάνεις, δηλαδή, γιατί ακριβώς? Να. Θα μου πεις, γιατί μου αρέσει. Ναι, okay, μέχρι εκεί. Αλλά
Εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω το Ρώσι. Είμαι λίγο απόλυτος αυτό. Ναι. Ωραία ερώτηση. Ποιον από τους Μάσα, Μπαρικέλο και Μοντόγια θεωρείς τον πιο αδικημένο σε σημείο που να άξιζε έστω έναν τίτλο? Κανέναν. Κανέναν. Όλοι αυτοί είχαν τις ευκαιρίες τους. Ίσως ο Μοντόγια να μην ήταν σε τόσο καλό μονοθέσιο ώστε να πάρει πρωτάθλημα. Αλλά και αυτό είναι λίγο αμφισβητήσιμο. Θα μπορούσε να έχει πάρει πρωτάθλημα. Κανένας δεν είναι αδικημένος. Εντάξει, τώρα ότι πανηγύρισε για μερικά δευτερόλεπτα ο Μάσα. Okay. Έχουμε χάσει το δελτίο, Κουλή. Μου εξάπλωσε του κορονοϊού, ανακοίνωσε. Λοιπόν, και με τους ναι, ευχαριστούμε, Κούλη. Με τους με last drive στο τελευταίο ημίωρο. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω το μήνυμα. Πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση, θέλω να διαβάσω το μήνυμα. Ο Ρώσος είναι μια περίπτωση Federer. Παίζουν γιατί τους αρέσει το σπορ, μόνο που ο Ιταλός παίζει μόνο στα αντίστοιχα Grand Slam και όχι στα ATP, με αποτέλεσμα να μην κερδίζει πουθενά. Καλό. Ναι. Εύστοχο. Εύστοχο. Λοιπόν, ο Δημήτρης Άικ Βαλτιμόρη, λίγο μένα θυμάμαι το Φουντουκίδη να περιγράφει και να πει και να λέει Παρμαλάτ, Παρμαλάτ. Ναι, είναι Παρμαλάτ, μεγάλη μια οικογένεια αυτή η Παρμαλάτ. Μια μυθική στιγμή. Τι να κάνω, δεν περιέγραφε Grand Prix, νομίζω. Ναι. Ήταν στιγμιότυπα στην Αθλητική Κυριακή. Ναι. Οπότε εκεί ήταν στο τέλος, ξέρεις, που βιαζόντουσαν κιόλας γιατί τελείωνε ο χρόνος και τα μάσαγαν όλα, τα άλεθαν. Οπότε εντάξει, έβλεπε εκεί Παρμαλά. Ford vs Ferrari, είδες? Δυστυχώς όχι. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχω ένα κενό εκεί πέρα. Ναι, δεν έχω καταφέρει να το δω. Ντροπή μου, ναι. Είμαι ο παδός του Ρας παρόλα αυτά, επειδή ρωτάει ο φίλος. Και μάλλον θα παρέμενα, υποθέτω, εκτός αν με συγκλονίσει. Έχω διαβάσει κριτικές βέβαια και το story του Ford vs Ferrari. Και ως φορμουλάκια, εγώ θα πήγαινα στο Ρας, ας πούμε, και Hunt και όλα αυτά. Ναι, Lauda, ναι, λογικό. Nice. Λογικό. Ρωτάει ο έμπειρος της Βενετίας. ωραία ερώτηση που την θέτει και ωραία. Μπράβο, είναι έμπειρος. Ναι, είναι έμπειρος, είναι αλήθεια. Ποιον από τους Γκαστόν Ματσακάνε, Μάρκ Ζενέ και Λουτσιάνο Μπούρτι θεωρεί ο Βασίλης ότι ήταν μεγαλύτερος οδηγικός ματρακάς? Καταρχήν, ο ματρακάς είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Ναι. Είναι κάτι σαν σφυρί, ας πούμε, που έχει πάρα πολλές χρήσεις. Κανένας από αυτούς τους τρεις άχρηστους δεν θα είχε ποτέ την αγαθή, ας πούμε, χρησιμότητα ενός ματρακά. Από όλους νομίζω ότι ο πιο εντυπωσιακός πρωταγωνιστής ατυχήματος, μόνο ότι δεν είμαι σίγουρος ότι έφταιγε, είναι ο Μπούρτι. Οι άλλοι δεν είχαν τόσο θεαματικά ματρακαδιάσματα. Νομίζω ο Μπούρτι σε ένα Βέλγιο τα είχε κάνει λίγο. Πετούσε. Τώρα αυτή νομίζω είναι μια ερώτηση που είναι πίσω απαντημένη, αλλά την θέτω παρόλα αυτά. Είναι τα μονοθέσια της Mercedes τόσο καλύτερα από αυτά της Ferrari? Είναι τόσο καλύτερη η στρατηγική τους ή η οδηγή τους? Τι κάνει τη διαφορά κατά τη γνώμη σου? Το σύνολο κάνει τη διαφορά. Και η σταθερότητα. Δηλαδή ο Χάμιλτον, δεν θυμάμαι που έξω τα νούμερα, αλλά ήταν μονίμως, μάζευε βαθμούς ακόμα και όταν δεν κέρδιζε. Ήταν πάντα... οι άλλοι λίγο τα κάνανε μαντάρα μεταξύ τους, και δεν υπάρχει σταθερότητα και ηρεμία στη Φεράρι. Δηλαδή έχουν πολύ συχνά προκαλούν εσωτερική κρίση μόνοι τους. Να. Είναι και τεράστια η πίεση που δέχονται από το τοπικό κοινό, από τους Ιταλούς. Αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ο Αλέν Πρόστ, που είχε φύγει από μουτζώνοντας έτσι και ρίχνοντας μαύρη πέτρα από τη Φεράρι, και είχε πει ότι η κρίση είναι μια μόνιμη κατάσταση στη Φεράρι. Άλλοτε είναι κρίση αισιοδοξίας και άλλοτε είναι κρίση απεσιοδοξίας. Πάντως μονίμως είναι σε κρίση. Έτσι. Λοιπόν, σε ταχύτητα, μόνο
σε απόλυτη ταχύτητα. Αλφα Ρωμαίο Μακλάρεν. Θα πω Αλφα Ρωμαίο έτσι. Για το φίλο μου που είναι Αλφα Ρωμαίακιας. Επίσης για το Weber, λέει κάποιος που λέγα το 2002, την πέμπτη θέση την κάνει πιο αξιέπαινο το γεγονός ότι κατάφερε έναν στους βαθμούς σε μια περίοδο που κέρδισαν βαθμούς μόνο οι 6 πρώτοι. Σωστό. Με μια ωραία ανάμνηση από φίλο, λέει Γαλλία 99 το κορυφαίο Grand Prix για μένα. Ο Χάκινεν ξεκινάει 5ος-6ος με βροχή, χάνει και θέση στην εκκίνηση, πέφτει 10ος-12ος, περνάει τους πάντες, είναι πρώτος, βγαίνει εκτός, πέφτει 8ος-9ος, τους ξαναπερνάει όλους και τερματίζει δεύτερος πίσω από το Φρέντζεν. Ο κορυφαίος στο βρεγμένο Σούμι έφαγε 2 φορές προσπέραση στη μάπα από το Χάκινεν. Και μπράβο του. Ναι. Είναι η όπιστη του ένα ό,τι πιο απρόβλεπτο έχουμε δει ποτέ σε Φόρμουλα 1. Σε πίστα Φόρμουλα 1. Ναι, παίζει. Νομίζω ναι. Παίζει. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Βάλε σε σειρά αξίες τους κάτωθη. Πικέ Φέτελ Πρόστ. Πικέ Φέτελ Πρόστ. Ναι. Πικέ Φέτελ Πρόστ. Ναι. Τι, αυτό είναι εντάξει τώρα, είναι... Προβοκατόρικο. Πολύ. Αξίας τι, οδηγικής. Λες κατά σειρά αξίας, λέω φίλος. Το διαβάζω όπως λέει. Βάλτε κατά σειρά αξίας τους κάτωθη. Οδηγικής αξίας φαντάζομαι ότι εννοεί. Κοίτα. Τι άλλο να εννοεί. Υπάρχει, εντάξει. Αμιγώς οδηγικά είναι Prost, Vettel, Piquet. Ως προσωπικότητα είναι Piquet, Prost, Vettel. Mm-hmm. Ως κολοπεδισμός είναι Piquet. Είναι Prost, Piquet. Γιατί το λες, γιατί Prost. Είναι πιο ύπουλος ο Prost. Ήταν πιο ύπουλος. Ναι, αλλά αυτό είναι κολοπεδισμός. Άλλο ύπουλος. Α, οκ, ναι. Ναι, οκ, διαφορός προς το σκουτί. Ναι, οκ, ναι, εντάξει, τώρα το πιάσα, ναι. Οπότε ξέρεις. Οπότε έχουμε διαφορετικές σειρές. Το κριτήριο ξέρεις. Ίσως να το ξαναρωτήσει ο φίλος μου με μεγαλύτερη σαφήνεια. Για να πάρει μια απάντηση. Επίδα πρέπει να καλύφθει. Ναι. Και κάποιος είχε ρωτήσει και πιο πριν το πρόβλημα. Πικέ ή Χάμιλτον. Ναι, Πικέ ή Χάμιλτον. Πολύ παράξενη σύγκριση αυτή. Εκεί και αν χρειάζεσαι κριτήριο. Γιατί δεν παίζει. Δηλαδή. Ο ένας είναι ανίκητος. Βάλε όλα τα στοιχεία μέσα, το αυτοκίνητο, την ομάδα, την απόδοσή του και τέτοια. Ναι. Ο Πικέ μεγάλο μέρος της καριέρας του λούφαρε. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έτρεχε για τα λεφτά, ξεκάθαρα. Ο Χάμιλτον δεν θα το έκανε ποτέ αυτό, πιστεύω. Ναι. Είναι και διαφορά χαρακτήρων. Καλά, σίγουρα. Πολύ μεγάλη. Εννοείται. Αλλά και διαφορά εποχών και όλα αυτά. Γιάννο Τρούλη καλύτερος από όσο είδαμε στην πραγματικότητα. Ουφ, βαριέμαι. Όχι. Εντάξει, βαριέμαι τον Τρούλη. Εντάξει. Βαριέμαι. Είναι ο Πέρεζ ο πιο βρώμικος οδηγός. Όχι. Με τίποτα. Γιατί να είναι. Ποιος είναι ο πιο βρώμικος οδηγός. Από αυτούς που από τους φετινούς. Ο Παστόλ Μαλντονάντο. Α, Εύερ λες εσύ τώρα. Α, όχι, από τους πρόσφατους. Α, για πες Εύερ. Εύερ. Βρώμικος. Κάποιος που να του γύριζε το μάτι. Την έχουμε ξανακάνει και είχε αυτή την κουβέντα και. Είχε προκαλέσει αλγινές εντυπώσεις. Να. Η αναφορά μου στο Σένα. Γιατί ο Σένα, κατά τη γνώμη μου, ήταν αρκετά βρώμικος, ήταν ανελέητος. Και θα μου πεις εσύ το λες αυτό. Ναι, εντάξει. Φάξεις τη ζωή σου. Ναι, αλλά νομίζω ότι. Και ο Σουμάχερ ήταν. Πολλά πράγματα. Ναι. Ανελέητος. Το ανελέητος είναι πιο σωστή λέξη. Ναι. Από το βρώμικος. Αδυσόπιτος. Γιατί βρώμικος δεν είναι box. Δηλαδή, αν πει τι βρώμικος. Ότι τσιμπάει ας πούμε, κάτω από το νερό, όπως ξέρω, οι πολίστες. Τι παραπεί βρώμικος. Το ανελέητος είναι νομίζω πιο σωστό. Ναι, ανελέητος δηλαδή, στην πίστα. Έχεις δίκιο. Δηλαδή ότι. Γιατί πρέπει να δεις και το διακύβευμα. Mm. Όταν παίζεις για τόσο. Όταν παίζεις όλα για όλα. Δεν είναι το ίδιο με το να κάνεις βρωμιές, να είσαι επικίνδυνος στις προσπεράσεις, όπως είναι διάφοροι οδηγοί τώρα, ας πούμε, που δεν αφήνουν κανένα να περάσει ή θα τρακάρει ή θα... Υπ' αυτή την έννοια, Σουμάχερ και Σένα παίζουν για την κορυφή, όσο και αν ενοχλεί και χαλάει τη μαγιά. Ναι, είναι αλήθεια. Είμαι ο μόνος που έπεσε στα μάτια μου Φέτελ ως πρωταθλητής από το λάθος υποποίηση και την προσπέραση που έφεγε από τον Μπάτον στον Καναδά το 10.
Τι Αλτζάχερ, ναι, είναι ο αυτός είναι το μήνυμα. Εντάξει, απόψεις, απόψε. Ναι. Αν ίσως αν είναι, ας πούμε, και σε εμάς, αν έπεσε στα μάτια, όχι. Όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο. Επίσης πρέπει να δεις τι συνέβαινε τότε. Δηλαδή, με τι λάστιχα ήταν, σε τι κατάσταση, αν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα το μονοθέσιο. Δεν, ξαφνικά δεν γίνονται κότες οι οδηγοί. Αυτά τα μονοθέσια είναι τρομερά ευαίσθητα. Ναι. Δεν είναι μόνο τα χέρια. Μάνσελ βλέπω, πρόταση για ο Μάνσελ. Ο Μάνσελ τι? Τι, ότι βρώμικος οδηγός. Ποτέ, όχι. Όχι ρε παιδιά. Με τίποτα. Ποιο βρώμικος οδηγός τώρα, λέει κάποιος, ο Μάγνουσεν και μετά ο Μαξ. Ο Μαξ είναι παλιό σκύλο. Είναι αυτός που δεν έχει, δηλαδή τρομάζει τους υπόλοιπους. Αν βρεθεί σε φάση να δεχτεί προσπέραση, το ξανασκέφτεται ο άλλος. Ναι. Θα τον περάσω ή θα καταλήξω στον τοίχο. Να. Επειδή εντάξει τώρα, ότι ο Πέρες πέταξε στον ομό σταυλό του και του βάλει και χέρι μετά, ξέρετε, είναι μια υποσημείωση με αστερίσκο, ναι, περίπου στη σελίδα 52.782 της Φόρμουλα 1. Δηλαδή, τώρα τι λέτε. Συνήθως με τον Οκόν τσακωνόντουσαν. Διεκδικούσαν, ας πούμε, το... Το ίδιο... Μπορεί για να έχει παρακολουθήσει μία σεζόν Φόρμουλα 1 μόνο ή δύο. Οκ, okay, ξέρεις. Εντάξει, μόνο τώρα αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό του έμεινε του ανθρώπου και το μοιράζεται μαζί μας και οκ. Okay. Απλώς όλα αυτά έχουν μια ιστορία. Να. Βλέπεις τον μπαμπά ή γιος Verstappen, παιδιά, έχει απατηθεί. Τον μπαμπά ή γιος Verstappen. Νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα που έκανε ως οδηγός ο γιος Verstappen είναι ο γιος του. Ναι, έτσι. Τίποτα άλλο. Έτσι. Για να τα λέμε αυτά. Για να τις λέμε αυτές τις αλήθειες. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, στο... Είναι σαν αυτό που λέγανε για τον... κάποια κακία για τον Μέλ Γκίψον. Ναι. Ότι ο ηθοποιός είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης. Και το αντίστροφο. Ναι. Κυρίως το αντίστροφο, μάλλον. Σε άλλα μισή μέρα, εκτός Φόρμουλα 1, το αγωνιώδες ερώτημα αν θα ανοίξει το Pornhub και στην Ελλάδα όπως στην Ιταλία. Έτσι, αν θα ανοίξει το Pornhub Premium. Mm. Δεν το ξέρουμε, παιδιά, ακόμα αυτό. Εντάξει, υπάρχουν τόσα free όμως. Να. Που δεν χρειάζεται να. Σιγά. Από Witcher ή Dark που ρωτάς εσύ που θα μείνεις δύο εβδομάδες μέσα και κάτι πρέπει να δεις. Εγώ το Dark έχω δει, το Witcher δεν το έχω δει. Και στο Dark λέω ναι, ειδικά τώρα που θα είσαι τελείως μέσα, γιατί πρέπει να το βλέπεις με πολύ μεγάλη προσοχή, που και πάλι πιθανότατα θα σου μείνουν ερωτηματικά, αλλά πρέπει να έχεις, ναι, έχει και χαρτιά με στυλό δίπλα να σημειώνεις, αν είσαι έτσι πραγματικά μεράκλης. Αλλά ναι, Dark λέω εγώ ναι, Witcher δεν ξέρω, δεν έχω δει. Είναι μικρό το Witcher. Τι, Witcher είναι μικρό, λεσκούλη. Οκ, okay. Εντάξει. Τώρα δεν βλέπω serial, πώς είναι σειρές, ούτε να με πληρώνεις. Δεν έχω δει ποτέ καμία, εκτός από ένα με τον Τρότσκι που ήταν και χάλια στο Netflix. Ναι, για τη ζωή. Ένα δεν το έχω ρώσικο... δει. Ξέρανε που διαμαρτύρονταν οι Τούρκοι, νομίζω, οι Γερμανοί. Κάποιοι διαμαρτύρονταν για αυτή τη σειρά. Ναι, και ήταν χάλια. Ήταν άθλιο. Mm. Άθλιο. Αλλά το είδα όλο. Για λόγους διαστροφής και ιστορικού, ναι, ψυχαναγκασμού, ας πούμε. Μάλιστα. Δυσκολεύομαι να δω ακόμα και το ολόκληρο αυτό που κάνεις εσύ, δηλαδή σε θαυμάζω. Ποιο? Για τη Φόρμουλα 1. Από ψυχαναγκασμό το κάνω και εγώ. Τι νομίζεις? Ο Στάθης λέει: έχω πατήσει αχινό με πολύ δύναμη, γλίστριμα σε βράχο και έβγαλα περίπου 45 αγκάθια. Είναι σίγουρο ότι κάποια θα έμειναν. Να. Ποτέ δεν φεύγουν όλα. Να. Αυτός λέει: τώρα που κάθομαι σπίτι, ανακάλυψα ότι η μητέρα μου βλέπει Καφέ της Χαράς στα νέα επεισόδια και νομίζω προτιμώ κορονοϊό. Σε ποιο κανάλι είναι? Δεν ξέρω. Βασίλη. Δεν είμαι άνθρωπος για αυτά. Έχω να δω οτιδήποτε κανονικό στη τηλεόραση πολλά χρόνια. Ναι. Εντάξει. Τζάμπα τέσμα διάφορα μηνύματα. Εντάξει. Με παιδιά, με αυτά θα ασχολούμαστε και από τη Δευτέρα. Μην ανησυχείτε. Να, αυτό που κάποιος που έλεγε να του προτείνουμε βιντεάκια στο YouTube. Α, ναι. Ας δει αυτή την προσπέραση του Χάκινεν στο ΣΠΑ.
που είναι τριπλή πάνω στο ζώντα, ας πούμε, που να πηγαίνει στο μαχαίρι και τον αφήνει άγαλμα. Αυτά είναι χέρια. Είναι έμπνευση τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Είναι Gold Zidane, δηλαδή, που το έχει ζωγραφίσει στο μυαλό του και το κολλάει απλώς. Δεν... Εκεί υποκλίνες. Περιπτώσεις τύπου Αλεζή είναι αυτές των πιστών στρατιωτών του σπορ που παρά το μέτριο ιστορικό τους αποδεικνύεται τελικά ότι άξιζαν περισσότερα. Όχι. Ο Αλεζή ήταν ένα τεράστιο ταλέντο. Το οποίο... Μεγάλη μου συμπάθεια, το ξέρεις. Ναι. Το οποίο ποτέ δεν πήγε παραπάνω, γιατί ίσως δεν είχε την πειθαρχία, δεν είχε... Αλλά τεράστιο ταλέντο, τεράστια χέρια. Δηλαδή μιλάμε για γκάζι. Παλιά σκοπή, είναι η σχολή Ζιλ Βιλνέβ, ας πούμε. Να. Δηλαδή όλα για όλα, ήρωας, τρομερός. Μεγάλη μορφή. Ένα πράγμα που... Ποτέ δεν θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Αυτό που λες είναι... Για τη σύγχρονη Φόρμουλα 1 είναι σχεδόν αδιανόητο. Δηλαδή ο τρόπος οδήγησης του Αλεζή, που και τότε σου φαινόταν κάπως, αλλά τότε η φάση ήταν. Δεν το ευνοούσε ακριβώς, αλλά ήταν μέσα, ας πούμε, στο. Πώς να σου πω. Μπορούσε το ανεχόταν, να... μπορούσε να το κάνει, ας πούμε. Ναι, μπορούσε. Μπορούσε. Δηλαδή, τώρα είναι αδιανόητο. Είχε αφήσει άγαλμα το Σένα στον τεμπούτο του κάπου στην Αμερική. Ήταν ένα σιρκουί δρόμου Ντιτρόιτ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όπου τον είχε περάσει, τον είχε ξαναπεράσει. Ήταν σε παροξισμό, Αλέζη, με ένα ρημάδι που έτρεχε τότε. Και ο Σένα δεν ήξερε καν ποιος ήταν. Και εμφανίζεται στη συνέντευξη. Και του λέει: Εσύ, φίλε, ποιος είσαι? Και κάνει έτσι και ανοίγει, ας πούμε, τη φόρμα του και φορούσε μπλουζάκι. Ναι. Από τη συλλογή που είχε βγάλει τότε, είχε αρχίσει να βγάλει με τη φάτσα του Σένα. Και λέει: Έλα, θα μαστίσου, ξέρω εγώ. Γιατί... Τι ωραία, ωραία ιστορία αυτή. Ναι. Ωραία, ωραία ιστορία. Μεγάλο άνθρωπο. Είναι στο πάθαινο, παιδί μου, τέτοιους, μακάρι να είχαμε τέτοιους ανθρώπους. Ναι, ρε, γιατί είναι αυτό που λέει, το δεν έχουμε προσπεράσματα, δεν έχουμε θέαμα. Ο Αλεζή, για να καταλάβει, ήταν ο τύπος. Μπορούσε να βλέπεις το πιο βαρέτο πηγαίνει το αυτιά, το ένα πίσω από το άλλο. Ας κρυφθεί ο Αλεζή, θα πέρναγε εκεί πάνω στη στροφή που ναι, δεν. Ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Οπότε ναι, ναι. Δεν έπαιρνε στα μάτια σου από την οθόνη. Ξελινιαζόταν. Ναι, τελείως. Πιο βρώμικος ο Αλόνσο, λέει κάποιος. Αυτό το κάθαρμα, μάλιστα, έτσι τον. Κοίταξε, συμφωνώ ότι είναι εξαιρετικά αντιπαθητικός. Έχει καταφέρει να είναι εξαιρετικά αντιπαθητικός ο Αλόνσο και μας έπριξε, ας πούμε, μέχρι ότι δεν έφυγε ομάδα στα μέτρα. Με του, Τάιρελ ήταν έπριξε. Τότε. Τίρελ. Τίρελ, συγγνώμη. Ναι, ναι, με Τίρελ. Ντιτρόιτ 90. Ναι. Ποιο είναι το πιο βαρύ μονοθέσιο φέτος? Τι βαρύ, αφού το ίδιο βάρος. Ναι. Τι ερώτηση τώρα είναι αυτή. Για μένα, λέει, κάποιος κορυφαίος αγώνας Μονακό κάπου στο 93 με Μάνσελ να κυνηγάει σένα. Το 92 ήταν. Το θυμόμαστε αυτό, ναι, για το κυνηγητό στο τούνελ ειδικά. Ναι, και παντού ήταν. Σκηνές, ναι. Εκεί. Είχε κάνει... Την είχε κάνει λίγο πιο φαρδιά τη McLaren το Σεν. Δεν χωράει με τίποτα. Ο άλλος έχει σκυλιάσει. Τρομερός αγώνας. Δηλαδή και τώρα, αν το δεις, αν το βρεις στο YouTube ή οπουδήποτε, ξέρεις, κολλάς με το πόσο γρήγορα, με πόση ακρίβεια, πόσο κοντά, πόση λύσα. Και από τους δύο, όχι, δεν θα περάσει, όχι, θα περάσει, όχι, δεν θα περάσει. Τελικά δεν πέρασε. Αλλά ήταν, ναι, είναι. Από όλους όσους έχουν περιγράψει Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα, ποιος πιστεύεις το έκανε καλύτερα? Από ποια άποψη? Αυτός που καταλαβαίνει. Από άποψη πιανού η φωνή δεν σε αποσπούσε παραπάνω από όσο έπρεπε από το θέαμα, να το πούμε έτσι. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι ο σχολιαστής είναι μέρος του θεάματος. Mm-hmm. Και είναι μεγάλη τέχνη το να ακριβώς αυτό, να αφήνεις το θέαμα εκεί που πρέπει, αλλά και να τσιτώνεις και να δείχνεις ότι σε συνεπαίνει το θέαμα στις στιγμές που πρέπει. Γιατί λίγο πολύ, δηλαδή, να έχεις και αυτοσυγκράτηση και τον αυθορμητισμό του αγνού φιλάθλου. Δεν θεωρώ, δηλαδή, ότι πρέπει να είσαι ή το ένα ή το άλλο, mm-hmm. ή απόμακρος ή λυσασμένος, ναι, από το πρώτο, ναι, δευτερόλεπτο. Ναι. Αυτός που έχει τη μεγαλύτερη κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει στον αγώνα, το οποίο δεν είναι εύκολο καθόλου, γιατί μιλάμε για ένα live πράγμα πολυπαραγωγικό, συν όσα ακούς από το... Από την εδώ συνεννόηση με το control, είναι ο Τάκης ο Πουρναράκης. Αυτός έχει πλήρη κατανόηση.
Δεν συμφωνώ με τις απόψεις του. Δεν συμφωνώ με τη χρήση των ελληνικών. Δεν συμφωνώ με πάρα πολλά πράγματα. Αλλά έχει τρομερή αντίληψη, πλήρη και ολοκληρωμένη αντίληψη του τι σημαίνει στον αγώνα. Mm-hmm. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα, ότι οι περισσότεροι βλέπουν αυτούς που τρέχουν. Ο Τάκης ήξερε ότι εκείνη πίσω από αυτόν έπρεπε να υπάρχει κάποιος. Γιατί δεν υπάρχει? Mm. Και έλεγε αμέσως. Και πού πήγε ο Μπαρικέλο? Και οδηγούς που δεν ήταν πρωτοκλασάτη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ναι, σημαίνει αντίληψη, ναι, αντίληψη, ότι ήταν μέσα στον αγώνα. Σου λέω, σε πολλά πράγματα και αισθητικά και όσον αφορά την ιστορία, χίλια δυο μπορούμε να διαφωνούμε. Αλλά υποκλίνομαι στην αντίληψη που είχε ο Τάκης. Ναι. Τώρα, λίγο πιο ισορροπημένος, αλλά μιλάμε για άλλη εποχή, με πολύ λιγότερα στοιχεία, πολύ λιγότερη πληροφόρηση, mm-hmm. ήταν ο Σταθάκης. Ναι, ναι. Και ωραία φωνή και παιδεία και άλλο επίπεδο. Έτσι, φίλοι θυμούνται και Δημήτρη Κωνσταντάρα. Ναι, με τον Παύλο Αλέπη, ντουέτο. Ναι. Είχαν γράψει και βιβλίο για τη Φόρμουλα 1. Αλήθεια? Ναι. Ένα βιβλιαράκι μικρό. Σοβαρά? Ναι. Κάπου το είχα αυτό, μετά το έχασα. Παύλος Αλέπης, Δημήτρης Κωνσταντάρας. Δεν θα πρόβλημα πολλά. Γνώμη για την Διέ Πυρονή. Την Διέ Πυρονή, τον καημένο αυτόν. Αλιτάμπουρας. Και γυναικάς και απ' όλα και playboy. Και άτυχος πολύ, είχε ένα πολύ άσχημο τραυματισμό και το χάσε. Γενικά εκείνη η περίοδος ήταν πολύ παράξενη, τα early 80s. Με τους turbo κινητήρες και τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε αυτόν και τον Βιλνεύ, που εξαιτίας του σκοτώθηκε ο Βιλνεύ, γιατί τέλος πάντων είναι και αυτό μια ιστορία που ας τη βρει κάποιος να τη αξίζει τον κόπο, είναι ένα ολόκληρο βιβλίο, δηλαδή η φιλία, γιατί αυτοί ξεκίνησαν σαν κολλητοί, Βιλνεύ και Πυρονή, και μετά έγιναν χειρότεροι εχθροί, μισιόντουσαν, γιατί ο Βιλνεύ θεώρησε ότι τον έριξε αθέτησε μια συμφωνία κυρίων που είχαν κάνει στην Ίμολα, και δύο αγώνες μετά ή στον αμέσως επόμενο σκοτώθηκε ο Βιλνεύ πάνω στη λύσα του να εκδικηθεί τον Πυρονή. Αλλά ο ίδιος ο Πυρονή ήταν πάρα πολύ γρήγορος, ακόμα και στη θάλασσα ήταν πάρα πολύ γρήγορος, γιατί αφού του εγκατέλειψε τη Φόρμουλα έτρεχε σε ταχύπλοα, mm-hmm. σε αγώνες ταχυπλών. Πολύ ωραίο παιδί, ξέρεις, αυτό το αρχέτυπο ρε παιδί μου του Live Fast Die Young, και δυστυχώς Died Young. Να. Λοιπόν, εντάξει, ας πούμε ότι με αυτή τη συγκινητική αναφορά και με την παραδοχή, επειδή έχουν έρθει αρκετά μηνύματα τον ίδιο, ότι μεγαλύτερη αντίστοιξη ανάμεσα σε οδηγικό ταλέντο και φάτσα πρέπει να είναι ο Nigel Mansell, μπορούμε να το δώσουμε αυτό. Έτσι, δεν περιμένεις από αυτή. Ναι. Ο οποίος είχε διοριστεί και νομίζω αστυνομικό στο Isle of Man, που είναι το νησί των τρελών. Ξέρεις, κάνουν ένα αγώνα που είναι αυτοκτονία. Δεν είναι σε δημόσιους δρόμους και πηγαίνουν με χίλια, με μηχανάκια, πετάνε. Και ήταν αστυνομικό στο Isle of Man. Θεός. Πολύ καλός οδηγός. Πολύ καλός οδηγός. Πολύ καλός οδηγός. Ναι, το κεφάλαιο που του είχε αφιερώσει ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, συγγραφέας, Άγγλος και τέτοια, στο βιβλίο του, σε ένα από τα βιβλία του, είναι ένα πρόβλημα για κάθε λύση. Νάιτζελ Μάνσελ, ένα πρόβλημα για κάθε λύση, γιατί ήταν τρομερά γκρινιάρης. Τρομερά γκρινιάρης. Και προσέλκυε, είχε ατυχηματίτιδα. Άστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Κάπου πήγαμε με 3/4 εκπομπή με Φόρμουλα 1. Τα καταφέραμε χωρίς Φόρμουλα 1. Μπράβο μας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κωνσταθερόπουλο, τον Κωνσταντίνα Πανούτσου, όλους εσάς, τον Βασίλη Τσακύρογλου βεβαίως, περισσότερο από όλους. Ελπίζουμε αν ξεκινήσει με το καλό η σεζόν, να μας ξανάρθει για να μιλήσουμε πιο πολύ για την επερχόμενη σεζόν. Ελπίζουμε να πήραμε έτσι λίγο και το μυαλό σας από τα των ημερών και το θέμα το οποίο απασχολεί και θα απασχολήσει και τον υπόλοιπο καιρό. Αναγκαστικά θα ασχολούμαστε μαζί του. Δεν υπάρχει αθλητική επικαιρότητα. Να ξέρετε, προσπαθούμε κι εμείς τόσο σκληρά όσο κι εσείς πνευματικά να απασχοληθούμε, να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι είμαστε σε διαφορετικό μήκος κύματος. Κυρίες και κύριοι, μένετε συντονισμένοι στον Sport FM. Ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Αμέσως μετά, Διονύση Δεσταίας, Ηρακλής Αντύπας, Κώστας και Τζετζόγλου. Και εμείς τα λέμε το καλό στη νέα πραγματικότητα των επόμενων τουλάχιστον 2 εβδομάδων. Τη Δευτέρα το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Fight Club, όπως και όλες οι εκπομπές. Ένας στο στούντιο, ένας από το τηλέφωνο. Καλό βράδυ σε όλους.